Για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Υποθέτω ότι το λέει η Αθηνά Οικονομάκου στον νέο της σύντροφο, τον Μπρούνο Τσερέλα. Τι είναι αυτός ο Μπρούνο Τσερέλα? Και το σημαντικότερο, Άννα μου, Χρήστο. Απλά η απάντηση είναι κούκλος. Α, και εγώ νόμιζα ήταν σαν και εμένα. Πού τον βρήκε όμως, θα μου πεις τώρα? Συγγνώμη, αυτό το που αλλάζουν τους γκόμενους έτσι σαν τα λαδωμένα τα ποκάμισα και άντε τους γκόμενους, πες να πάει στο καλό του. Αυτή που παντρεμένη καλή δεν ήταν μέχρι προχθές με έναν με τον οποίο είχε τρία παιδιά? Το ξέρω ότι χώρισε, ενώ πόσο γρήγορα πέρασε στον επόμενο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλει παρηγοριά, ρε παιδί μου, όταν σε μια ευαίσθητη φάση της ζωής της η κοπέλα, ευάλωτη, ένιωθε λιγάκι αδύναμη. Και ήρθε, ρε παιδί μου, ένας άντρας με δυνατή προσωπικότητα και six pack, να την κάνει να νιώσει λίγο καλύτερα. Κούκλος, παιδάκι. Και τι είναι αυτός ο Άδωνης? Όχι, μη λέω Άδωνης, γιατί θα πάει αλλού το μυαλό σας. Εννοώ, ξέρεις, κούρος. Ναι, μάλιστα. Δεν μου ακούγεται για Έλληνας αυτός πάντως. Ο Μπρούνο Τσερέλα είναι Ιταλός. Είναι Ιταλο-Αργεντινός συγκεκριμένα. Τι λέτε καλέ. Στην Ελλάδα πώς βρέθηκε αυτό το μωρό, θα μας πείτε τώρα? Τώρα πώς βρέθηκε και σε λεπτομέρειες. Παίζει μπάσκετ, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, κάνει διάφορα. Βρέθηκε. Σημασία έχει, Χρήστο μου, πόσο εύκολα, πώς το είπε τώρα η Τανιά Τσανακλείδου, αν μ' αγαπάς. Πόσο εύκολα το λέμε αυτό το αν μ' αγαπάς, βρε παιδί μου. Τώρα μεταξύ μας στην Αθηνά το έλεγα και εγώ εύκολα, να ξέρεις. Α, καλά, κύριε Κιώση, καλά. Στην Αθηνά. Έχουμε κι εμείς μια αδυναμία, ρε παιδί. Ναι, συγγνώμη τώρα, πάλι καλά που το διευκρίνησες, γιατί μπορεί να μας έλεγες ότι θα το λες και στο Τζερέλα. Όχι στο Τζερέλα, όχι. Στην Αθηνά. Σε αυτόν τα συγχαρητήριά μου. Στην Αθηνά. Τα συγχαρητήριά μου έχω να δώσω μόνο σε αυτόν. Αθηνά, είμαι φαν της Αθηνάς από την εποχή μπλιμπλιμπλίκια, κοκορμπλόκο, όπως το λέγανε εκείνη τη διαφήμιση που την έκανε γνωστή. Αν τη θυμάσαι. Όχι, δεν τη θυμάμαι. Το χάσαμε το μωρό πατριώτη που έλεγε στο τέλος. Αυτή είναι. Ναι, αυτή... Δεν ξέρω. Εγώ τη θυμάμαι στην πολυκατοικία. Όχι, στο όχι. Βέρα στο δεξί. Α, στην πολυκατοικία άλλη ήταν. Βέρα στην στο δεξί. Ήταν ένα σύριαλ. Πώς το λένε, Ζωή της Άλλης, πώς τα λέγανε, ναι, αυτά τα τέτοια πράγματα. Πάντως, ρε, πόσο εύκολα αν μ' αγαπάς, Χρήστο. Το χάσαμε το μωρό πατριώτη, το οποίο το λέμε ακόμα και τώρα. Αν μ' αγαπάς, εγώ εκεί έχω καταλήξει και τελικά πολύ εύκολα. Και σε αγαπώ και μ' αγαπάς. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που ο τίτλος του επίσης με εκφράζει. Μετά από αυτά που μου είπες, με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες για την Αθηνά, Άννα μου. Αλλά μου έρχεσαι εσύ πρωί-πρωί. Σιγά μην είναι για την Αθηνά τώρα. Οι τυφλές ελπίδες. Τις έκοψες κατευθείαν. Οι τυφλές ελπίδες για λουπάνε, αγάπη. Ντροπή σου πρωί-πρωί. Δηλαδή. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 6. Κάνουμε και λίγο gossip. Infotainment εκπομπή είμαστε άλλωστε. Και έχουμε να πούμε και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Δηλαδή, σίγουρα θα περιμένατε να ξεκινήσουμε με τα 3 χρόνια του Μαντί Καμάρα. Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά, αλλά λίγο αργότερα. Προς το παρόν θέλω όλους και όλες να σας καλωσορίσω, να σας υποδεχτούμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 στην πρωινή αναφορά, στο δικό σας πολύ πολύ πρωινό παρεάκι, και να σας υποσχεθώ ότι για το επόμενο δίωρο ο Χρήστος και όσης και η Άννα Ορφανίδου θα σας πάρουν από το χέρι και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ελληνικό ταξίδι. Για πάμε. Πίστεψα στα λόγια τα δικά σου, έπεσα μες στη φωτιά. Καλημέρα για από μένα, Άννα. Σήμερα σε βλέπω φτού-φτού. Μια χαρά είσαι κι εσύ. Δεν μου λες, σε έχει δει εσένα αυτός ο Μπρούνο? Δεν σε έχει δει? Όχι. Δεν πεις. Εμένα δεν με έχει δει, πρώτον γιατί δεν έχω λογαριασμό στα social. Άρα πού να με βρει αυτός από την Ιταλο-Αργεντινή καταγωγή του και εγώ από Πολύχνη. Άστο, δεν γίνεται. Είμαστε λίγο μακριά. Όλα γίνονται, αλλά δεν πειράζει. Ατύχησε, έπεσε στη δεύτερη πιο όμορφη της Ελλάδας. Τι να κάνουμε. Όλα τα φύλλα της. Πώς κοιμήθηκες το βράδυ, Χριστό? Σαν πουλάκι.
Ασαμπουλάκι. Πάρα πολύ ωραία. Σε κάποια φάση είχε έναν ωραίο αέρα. Ε? Ναι. Πήγε να βρέξει κιόλας λιγάκι εκεί πέρα. Κάτι τη ψιλοέκανε διάφορα. Τίποτα όμως παραπάνω. Ωραία ήταν. Μετά πάλι ξαναζέστανε. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ αυτό το διάστημα πρέπει να το ομολογήσω. Ενώ συνήθως, ξέρεις, ο ύπνος μου είναι ακριβώς όπως είπες και εσύ, σαν μπουλάκι. Δηλαδή, πέφτω, κοιμάμαι στις 10 η ώρα, 5 παρά 10 ξυπνάω. Ναι. Αλλά αυτές τις μέρες με τη ζέστη, με τα διάφορα. Με... Και επειδή δεν θέλω, βρε παιδί μου, συνέχεια να έχω air condition, δηλαδή μου τη δίνει και αυτό, όλη νύχτα air condition, δεν γίνεται. Ξυπνάω, κάνω, γυρίζω, στριφογυρνάω, βλέπω κάτι όνειρα περίεργα. Ένα από αυτά ήταν ότι ο Μαντί Καμαρά έκλεισε για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω έχει μια δόση αλήθειας αυτό το όνειρο πάντως. Δεν είναι όνειρο. Όχι, όχι, αυτό πρέπει να έχει μια δόση αλήθειας. Εγώ είπα, μην δες κανένα άλλο όνειρο. Το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, σε μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υψηλά ιστάμενη. Καλά, αυτό το έχει, το έχει ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος εδώ και πόσο καιρό. Λέει, δεν φεύγω, δεν φεύγω. Ναι, αλλά επιμένουν οι ξένοι. Τι γίνεται, υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά τελικά. Είναι μπορεί να τον θέλουν αυτοί, δεν τον δίνουμε εμείς, αγάπη. Ότι τον μου θέλουν, Άννα μου, δεν εδώ υπάρχει αφιβολία, κορίτσι μου, αν είναι δυνατόν. Τέτοιο κελεπούρι. Τώρα, τέτοιο γκόμενο, που είσαι να δει. Ήταν ο Αργεντινή και άντε μην πω να πούμε. Έχετε σαν τους Έλληνες δεν έχει. Χανιώτες κιόλας. Σαν τους Έλληνες δεν έχει. Είδαν πολλά κι άλλα πολλά μες στη ζωή τη ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τους αγαπώ. Αχ τι καημός μου αγγίκα ψεύτρα. Κι είπα ξαναφτάνει ως εδώ. Παρασκευούλα σήμερα, 14 του Ιούνιου, σημαδιακή ημερομηνία, δεν την ξεχνάμε ποτέ, ό,τι και να γίνει, δεν έχουμε ανάγκη κανένα σαν σήμερα, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ίδιες σκέψεις κάνουμε, τουλάχιστον εμείς οι πιο μεγάλοι που το ζήσαμε ρε παιδί μου και κάπως πιο έντονα, και μιλάω για την εποχή εκείνη που η Ελλάδα στεφότανε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της στο μπάσκετ. Οπότε τουρουρούρου τουρουρούρου έπρεπε. Τυρίρι τυρίρι, δεν πειράζει, το πούμε εμείς. Είμαστε στα ελληνικά σήμερα. Ξεκινήσαμε όπως πάντα έτσι λίγο χαλαρά. Αργότερα θα ανοίξουμε την παλέτα των επιλογών μας. Θα πάμε και σε πιο έτσι βραδινά πράγματα. Και βέβαια θα έχουμε και τις δικές σας επιθυμίες. Αν έχετε έτσι όρεξη και διάθεση να ακούσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε να μας το πείτε μέσω των μηνυμάτων της επικοινωνίας μας που θα έχουμε όλη αυτή τη διάρκεια και θα το ακούσετε όσο πιο σύντομα γίνεται. Τουλάχιστον να ρεφρένε. Καλά, κάτι της. Ή κουπλέ ρεφρέν που πάει, λίγο πιο, πάει λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, επειδή όπως και εγώ, αρκετοί ακόμα φαντάζομαι, ετοιμάζεστε ακόμα και από σήμερα να εκδράμετε σε κοντινές παραλίες. Να τα ωραία, άρχισε πάλι Άννα, παιδιά. Σε κοντινές και σε λίγο πιο μακρινές, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Να σας πω τι καιρό θα κάνει. Είμαστε... Μήπως φύγει ο καύσωνας, μήπως κάτι της γίνει λίγο καλύτερο. Είμαστε όλοι αυτοί, Άννα μου. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε με τη σημερινή μέρα, Παρασκευή 14 Ιουνίου. Και όπως είπα, και θα νιώσατε προφανώς όσοι είσαστε με ορθά ανοιχτά παράθυρα όλη νύχτα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να κοιμηθείς. Είχαμε λίγο αεράκι, εντάξει μετά κόπασε, 28 βαθμοί Κελσίου για το πρωινό γύρω στις 9, αρκετά σύννεφα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μετά θα βγει ο ήλιος, μετά για το απογευματάκι, βραδάκι πάλι λίγα συννεφάκια, όπως και χθες, δηλαδή υπήρχε έτσι μια κατατόπους μουντάδα του καιρού. Ευτυχώς δεν θα έχουμε σήμερα 36, 37, 38 βαθμούς, κάπου εκεί στους 30 με 32 θα σταματήσει ο υδράργυρος και αυτό είναι κάτι θετικό και θα έχουμε και ένα αεράκι 5 από φόρβορη δυτικού ανέμου το απόγευμα. Χρήστο, αυτό σημαίνει ότι έτσι λίγο θα καθαρίσει και ο ουρανός. Βέβαια ακούω όλες τις τελευταίες μέρες ότι εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που ήρθε πάλι και κατέκατσε πάνω στη χώρα μας, φεύγει ο καύσωνας. Παιδιά, δεν πειράζει. Κάποιοι λένε από 2
άσχημα τι να πρωτοδιαλέξεις. Εγώ διαλέγω την αφρικανική σκόνη. Αν είναι μεταξύ του καύσωνα και αυτής. Λοιπόν, για το Σάββατο θα έχουμε πάλι εκεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς το μέγιστο της θερμοκρασίας, όπως και για την Κυριακή. Και αυτό, ας πούμε, έτσι λίγο με χαροποιεί. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσοι πάμε στις παραλίες και στο μπάνιο και παραπάνω, να έχει, θα βουτάμε τσουκ και θα είμαστε καλά. Όσοι όμως μείνετε εδώ, να μην ψηθείτε, ε? Κάτι θα κάνουμε κι εμείς, Σάνα μου. Κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Θα πάτε στο πλάτανο της όμορφης γουμένης. Όχι, όχι. Αυτή το Σαββατοκύριακο δεν έχει γουμένης. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει η Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα. Κοίταξε, και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει και πισίνες, έχει και κοντινές, πολύ πιο κοντινές παραλίες από Χαλκιδική. Έχει και δροσερές, ταράτσες. Έχω και τους γέρα στο σπίτι. Για βραδινές αφοδράσεις. Κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει, κάτι θα γίνει σίγουρα. Αλλά σαν τους γέρα δεν έχει. Εμένα οι φίλες μου έχουν κλείσει ραντεβού σε όλες τις ταράτσες της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν ανοίξει. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Παλιά έκανε σαμάνα να βρίσκα μια ταράτσα, τώρα έχουν ξεφυτρώσει ρησιάνα σαν τα μανιτάρια τελευταία χρονιά. Έτσι είναι, όταν κάτι είναι trend και μόδα. Ναι, ναι. Παλιά άνοιγε κάνα μαγαζί έτσι λίγο ψηλά και είχε θέκει. Τι ωραία. Να πάμε να το δούμε. Τώρα δεν προλαβαίνεις. Για πες μου τώρα για Καμαρά, 3 χρόνια. Μια χαρά. Ναι, όπως σου είπα, το όνειρο βγήκε αληθινό τελικά. Εσύ με ενημέρωσε γι' αυτό, δεν ήξερα εγώ ότι το όνειρό μου βγήκε αληθινό, αλλά να που βγήκε. Το υποσημείο δεν σου φανήκε. Αυτή η περιπέτεια που έτσι λίγο μας ανησύγησε τις προηγούμενες μέρες. Θα κλείσει, δεν θα κλείσει, όχι, έρχεται, δεν έρχεται, πάει αλλού, κάτι δείχνει, πείχνει. Ολοκληρώθηκε successfully, που λένε οι φίλοι σου, οι Άγγλοι. Με επιτυχία και ο κύριος Μαντί Καμαρά από τη Γουινέα θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει Χρήστο, γιατί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το θέλησε. Κοίταξε να δεις τώρα. Στην παρέα ο Λουτσέσκου. Εδώ όχι, ήρθε λέμε να δημιουργήσει προβλήματα. Το λέω αυτό γιατί τώρα τελευταία υπήρχε έτσι και μια παραφιλολογία για το τι κάνουμε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, νομίζω, τι κάνεις, προπονήσεις. Περισσότερο του δημιούργησαν προβλήματα το παίκτη παρά έκανε, γιατί εγώ το θυμάμαι εκεί στις αρχές που τον πρωτοείδαμε με την φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή, έτσι δεν το συζητάμε, αν είναι δυνατόν. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα φαίνεται ότι μετά είχε σπασμένα με την ομάδα εδώ και κάνα 2 χρονάκια. Γι' αυτό άλλωστε πέρασε, έφυγε και ως δανεικός. Πέρασε και από τον Ατρόμητος, δεν είναι? Ναι. Ο παίκτης είναι πάρα πολύ καλός. Τα λεφτά επίσης που του έδωσε ο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ καλά. Αν τα τιμήσει και είναι ο Καμαρά που ξέρουμε από τις πρώτες του χρονιές στον Ολυμπιακό, θα τον αγαπήσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και δικαιολογημένα πιστεύω. Συμφωνείς λοιπόν και εσύ μαζί μου ότι ήρθε για να προσφέρει και ναι, για να αποδείξει ότι όλος αυτός ο ντόρος και το σούσουρο γύρω από το όνομά του βέβαια, δεν είναι άδικα, δεν έγινε. Oh. Άδικα δεν έγινε. Βέβαια, εδώ σε αυτό το σημείο και έτσι και για πολύ λίγο αφού μιλάμε, κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι το ίδιο δεν συμβαίνει. Λευκός καπνός δεν υπάρχει με το ΜΕΙΤΕ. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ο οποίος προσπαθεί να πάει. Κοίταξε, ο άνθρωπος τώρα είναι 30 χρονών. Προσπαθεί να πάει και για ένα συμβόλαιο λίγο πιο μεγάλο. Κάτι για Αραβίες, κάτι τέτοια. Σου λέει τώρα έρθει ένας Άραβας να μου πει πάρε 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Ναι. Τα χαρά είμαστε μετά. Να, πω, ρε, κρεμάμε και τα ποδοσφαιρικά μας παπούτσια και είμαστε και κούκλοι. Έχουμε πάρει και όλο το χρήμα. Οπότε δεν ξέρω. Μακάρι να ευοδοθεί, μιας και ο ΠΑΟΚ το έχει βρει με την Μπενφίκα, αλλά πρέπει να τα βρει και με τον παίκτη. Αυτό λέγαμε. Είχαμε μάθει για το ταξίδι της κυρίας Γκοντζάραβα ή Γκοντζαρέβα, τέλος πάντων, όπως τη λένε. Γερίνα είναι εκεί στην Πορτογαλία που πήγε και συμφώνησε στην τελική τιμή. Έπεσε λιγάκι η ρήτρα. Τώρα ο παίκτης τι θέλει και κάνει αυτές τις φασαρίες. Αυτό που σου είπα θέλει, Χρήστο, λεφτά. Τι άλλο. Εντάξει, ρε παιδί, ψάχνει γιατί για μεγαλύτερο συμβόλο. Ψάχνει λίγα για καλύτερο συμβόλο. Λίγα θα του έδινε ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Νομίζω. Εξαρτάται τι εννοείς λίγα. Εδώ κάποιοι που θεωρούνταν σημαίες για τον ΠΑΟΚ, ναι, και για κάποιες χιλιάδες ευρώ που σε αυτούς μπορεί και να μην είδανε τίποτα, σηκώθηκαν και φύγανε.
Εντάξει, άλλωστε, ξέρεις, πάντα ξεχνάω, ρε παιδί μου, να κρίνω με βάση τον εαυτό μου, που ως γνωστό χρηματίζομαι και δωροδοκούμε εύκολα. Δεν είναι όλοι έτσι. Και αλλάζεις και τα ραδιόφωνα. Βρε, εύκολα και γνώμη αλλάζω και τέτοια. Ό,τι θέλετε. Πληρώστε να τραγουδάω και τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Δεν έχω πρόβλημα. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Ναι, ναι, που λέει ο λόγος. Χρήστο, γιατί μας πάρουν τώρα με τις λεμονόκουπες εδώ. Ξανά καλημέρα πρέπει να πω σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι 14 Ιουνίου. Έχουμε φτάσει στα μέσα και του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ολοκληρώθηκε το πρώτο, το βασικό κομμάτι των πανελλήνων εξετάσεων. Τώρα έχουμε τα ειδικά μαθήματα από Δευτέρα. Έχουμε βέβαια και μια-δυο μέρες ακόμα για να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις σε γυμνάσια, λύκεια. Λίγο έτσι να κλείσουν και τα δημοτικά. Τέλος πάντων, παιδιά, να φύγει από πάνω μας όλος αυτός ο φόρτος των διαβασμάτων, των μαθημάτων. Και εμείς που είμαστε στα πανεπιστημιακά έδρανα, λίγο να χαλαρώσουμε. Και όλοι οι υπόλοιποι να φύγουμε κομματάκι, Χρήστο μου, από αυτό που ονομάζουμε διάβασμα. Και ξέρεις, όλη τη χρονιά όταν με ρωτάει κάποιος, η πιο εύκολη απάντηση που έχω είναι έχω διάβασμα. Ναι. Λίγο να σταματήσει αυτό. Δες, πέρασα χρόνο με τα νύψια μου. Σήμερα τελευταία μέρα στο σχολείο και για την μεσαία που είναι στο γυμνάσιο, τελευταίο μάθημα δίνει. Και ο μικρός θα πάει να παίξει μπουγιόρο, λέει, σήμερα. Καλά, 2 ώρες και μετά θα γυρίσει σπίτι. Θυμάσαι, μωρέ, ποτέ ήταν η τελευταία φορά που έπαιξες μπουγέλο, Στρίτη ηλικίου θα ήταν, τώρα πόσα χρόνια πάνε, δεν θέλω να πω, άρα μου. Κάποια λίγα χρόνια πίσω. Ναι, εντάξει, κάποια δεν πάμε λίγα. Τώρα και 2 αιώνες πίσω, τώρα μην βράζω. Γι' αυτό είπα κάποια λίγα. Εντάξει, κάτω από 50 χρόνια περάσαμε. Ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε ανετότατα. Σας θυμίζω ότι η επίσημη σελίδα μας στο Facebook είναι στη διάθεσή σας. Και παρακαλώ πολύ να γράψετε, να πληκτρολογήσετε πρωινή αναφορά με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να ζητήσετε τα τραγούδια σας, να κάνετε τις αφιερώσεις σας ή απλά να πείτε μια καλημέρα. Εδώ είμαστε και θα τα διαβάσουμε όλα. Μας παρακολουθείτε και μας ακολουθείτε στην επίσημη σελίδα του Λίμπερο. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και κάντε την εγγραφή σας εντελώς δωρεάν στο κανάλι μας, στο YouTube. Και αν δεν θέλετε τίποτα από όλα αυτά, τότε παρακαλώ πολύ, παραδοσιακά απόλυτα, FM κενό, την καλημέρα σας στο 54222. Θε μου συγχωρέσαι, με σκύβω για να δω και ένα φίλι μου δίνει. Μιας και μιλάμε για τα γραφικά μας, δες όταν είσαι καλός ρεπόρτερ τι μπορεί να συμβεί, Άννα μου. Μια ζωή στο φίλι μου. Ξανά όλο να γυρθούμε. Τέρμα φιλέμος εδώ. Δεν θα τρελαθούμε. Θα μείνεις στον Παναθηναϊκό ή δεν θα μείνεις στον Παναθηναϊκό. Να ξέρουμε. Τι έχω αγωνία. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και εγώ δεν ξέρω που να πάω. Εγρόσα. Η Άννα Βύση, έγινε ρεπόρτερ. Έγινε ρεπόρτερ, ναι. Βρήκε μπόσικο τον Φώτη Ιωαννίδη, ναι, μαζί με την Ελένη Βουλγαράκη. Κάπου πήραν το καφεδάκι τους εκεί πέρα και είπε να τον κάνει την ερώτηση που κάθε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, έτσι να τα λέμε αυτά, θέλει να κάνει στον παίχτη αυτόν. Εντάξει, τώρα μια δείξαμε την Άννα Βύση. Του τρόλαρε και του Ολυμπιακού που πήγαν να γιορτάσουν εκεί πέρα το τέτοιο. Το conference. Το conference, ναι. Του τραγούδισε το ρήμνο του Παναθηναϊκού. Μπράβο τη. Είσαι Άννα Βύση, δεν μασάς τίποτα. Ναι, ό,τι γιατί αν ήταν κανένα άλλο θα το λέγαμε. Ό,τι και να κάνει, είσαι είδωλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο φίλος μας ο Ελισσαίος και οφείλουμε να το πούμε χρόνια πολλά. Ο Ελισσαίος, τα ναι. Χρόνια πολλά. Ελπίζω να μας ακούει. Ναι. Καλημέρα, Ελισσαίε, χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή. Και βέβαια, ίσως να μην δεν θα πρέπει να το πω ως ανήρ και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, είναι, ξέρετε, ο δεύτερος πιο όμορφος άντρας της Θεσσαλονίκης, ο Ελισσαίος, μετά από μένα, βέβαια. Α, εντάξει, δεν το ήξερα. Έχω δει μόνο εσένα, δηλαδή, αυτό εννοώ. Χρόνια πολλά στο παλικάρι μας. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και 30 δευτερόλεπτα σταματήσουμε εδώ για να πούμε ότι όταν δίνεις το αίμα για κάποιον άνθρωπο, στην ουσία δεν δίνεις το αίμα σου, δίνεις λίγο χρόνο
γιατί το αίμα αναγεννάται, έτσι έχουμε αυτό το καλό όσο είμαστε υγιείς, αναγεννάται το αίμα μας, οπότε να μην πούμε ότι πάω να δώσω αίμα, να πούμε ότι πάω να δώσω λίγο από το χρόνο μου για να βοηθήσω κάποιους. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ, και λόγω έτσι κιλών και λόγω χαμηλής πίεσης, αλλά κάποιοι άλλοι που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αιμοδότες νομίζω ότι και μπορούν και οφείλουν ανθρώπινα να το κάνουν. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας τον Αστέριο και για την καλημέρα του, αλλά και για την φωτογραφία, το μήνυμα που μας στέλνει μέσω της φωτογραφίας που μας έστειλε εδώ στην σελίδα μας, που μπήκε σε αυτόν τον κόπο. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σήμερα στις 10 η ώρα ξεκινάει το Euro και μπορεί στη Γερμανία να μην υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για αυτό τον ωραίο θεσμό, αλλά σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο αγώνα της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τότε ήταν στην Ιταλία, αντιμετώπισε στο Ολύμπικο τη Ρώμη, της Ρώμης στη Τσεχοσλοβακία και ιτήθηκε 3-1. Ναι, ομαδάρα τη Τσεχοσλοβακία, και ας μην ξεχνάμε ήταν οι πρωταθλητές Ευρώπης, η ομάδα που είχε πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 1976 με το περίφημο πέναλτι Πανένκα με την Δυτική Γερμανία. Τότε είχαν παίξει τον τίτλο. Ο Πανένκα είχε βάλει και γκολ βέβαια σε αυτό το 3-1, ναι, με την Ελλάδα. Σούπερ παίκτης. Και μάλιστα το πρώτο γκολ, ναι, στο 5ο λεπτό. Πολύ μεγάλος παίκτης, μεγάλο χάφο, από τους καλύτερους όλων των εποχών στην τότε Τσεχοσλοβακία. Μετά Τσεχ Ρεπάμπλικ και τώρα σκέτο Τσεχία έχει γίνει η χώρα. Άλλαξε όνομα πάλι. Και βέβαια όπως μας πληροφόρησες νωρίτερα Χρήστο, σαν σήμερα το 1987 η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο προμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας την τότε Σοβιετική Ένωση με 103-101, η οποία τώρα είναι Ρωσία μόνη της και όλες οι άλλες επίσης μόνες τους. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που έλεγε μια ψυχούλα. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη. Το 1991 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησε από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. Και πολύ κράτησε, να πούμε. Από το 99, ενώ μιλώντας για Euro, ναι, κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, μαζί το είχαμε συζητήσει. Αυτό τέλος πάντων το έχω πει 2-3 φορές, αλλά αν η αριστερά στην Ελλάδα αποφάσισε να ενωθεί, πραγματικά όμως να ενωθεί, δεν θα έβγαινε ποτέ καμία άλλη δύναμη. Ναι, γιατί νομίζω τώρα ίσως κάνω, αυτή είναι δική μου υπολογισμή, δεν είναι τίποτα επίσημο. Παραδοσιακά ας πούμε, νομίζω ότι η δεξιά, αυτό που ονομάζουμε δεξιά στην Ελλάδα, ήταν εκεί γύρω στο 40-45% και το υπόλοιπο σαφέστατα έτεινε προς τα αριστερά. Κέντρο αριστερά και ακόμα πιο αριστερά. Οπότε ναι. Και πολύ αριστερά. Ναι. Και πολύ αριστερά. Και μετά. Πολύ αριστερά μετά, ναι, εντάξει. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να ενώσει τέλος πάντων την αριστερά είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Α, όχι, κάτι άλλο ήθελες να πεις. Όχι, όλοι το σκεφτόμαστε αυτό, αλίμονο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει και αν τα καταφέρει πόσο καιρό θα το κρατήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, κακά τα ψέματα, κάποιος άλλος, έστω και αν επιμένει ο Στέφανος ότι συνεχίζει και δεν μασάει. Άσε με πρωινιάτικα με τα ανέκδοτα. 2008 η Ελλάδα ιτήθηκε από τη Ρωσία με 1-0 και αποκλείστηκε από το Euro του 2008. Επίσης σαν σήμερα έγινε αυτό. Ανά, όμως πότε, δεν το θυμάμαι καν αυτό το παιχνίδι. Τι θα πεις? Δεν πειράζει Χριστό μου, εγώ δεν θυμάμαι τι φαΐ έφαγα χτες. Ότι εσύ δεν θυμάσαι τι έγινε το 2008 είναι. Όχι, πολύ μικρό. Προσπαθώ να το φέρω στο νόμο αυτό το παιχνίδι, έτσι, να το να θυμηθώ, ξέρεις κάτι, κάποια φάση, ναι, παιδί μου, τις ενδεκάδες. Έχω κενό μνήμη σε αυτό το παιχνίδι, ξέρω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και αναρωτιέμαι ταυτοχρόνως πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να θυμούνται τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, θυμάται ο άλλος, ξεχνάει με τα γενέθλια της γυναίκας του. Εύκολα. Αλλά θυμάται ότι το 1983 στον αγώνα, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ, Λάρισα, υπήρχε τότε προοδευτική. Ναι. Έγινε έτσι αυτό, σε εκείνο το λεπτό. Πού τα θυμάστε? Και είχε φάει μια κλωτσιά ο Δημόπουλος τότε. Τι θυμάστε, Χριστιανέ μου, θα με τρελάνετε.
Εμείς έχουμε πάθει βροντός πληροφορίες. Δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χτες. Λοιπόν, σαν σήμερα, ένα τραγουδάκι θέλω, Χρήστο. Θες τραγουδάκι, βέβαια. Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Να το παίξουμε. Σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ένας αληθινός επαναστάτης, ένας Αργεντινός γιατρός που το όνομά του είναι συνυφασμένο ακόμα και τώρα και θα είναι, φαντάζομαι, με αυτό που ονομάζουμε αγώνας και επανάσταση. Σε ελληνική βερσιόν ή ξένη? Σε ό,τι σου βρίσκεται εύκολα. Εντάξει, μάλλον σε ελληνική, αφού είμαστε στο, μπράβο, ναι, στο ελληνικό momentum. Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Ελληνική με All Star Cast που λέμε. Πηξίδα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Ή μάλλον όχι, ψέματα είπα τώρα. Υπάρχει κάτι άλλο και αυτό το κάτι άλλο ίσως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από τη σημερινή εκπομπή που θα ξεκινήσει βέβαια σήμερα και ελπίζω να μην ολοκληρωθεί, να μην ολοκληρωθεί τουλάχιστον σύντομα. Μιλάω για τη νέα συνεργασία μας, για το νέο μεγάλο χορηγό που έχει η εκπομπή Πρωινή Αναφορά. Μιλάω για τον άνθρωπο που έρχεται να στηρίξει τούτο εδώ το πρωινό ξύπνημα και να γίνει ο φύλακας άγγελός μας. Αν λοιπόν θέλετε, οπωσδήποτε, γιατί είναι κάτι που όλοι το ζητούμε και όλοι το θέλουμε, να μειώσετε έως και 80% τους λογαριασμούς του ρεύματος ετησίως, να το ξαναπώ να το καταλάβουμε, 80% κάτω μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος ετησίως, τότε το μόνο που χρειάζεστε είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα του Χρήστου Ορφανίδη. Λαγκαδά 53 στη Θεσσαλονίκη και το τηλέφωνο 6937-966-989 για να μπορέσετε να βρείτε τον τρόπο να πάτε κόντρα όχι απλώς στην ακρίβεια αλλά και στο ρεύμα που σας ρουφάει το αίμα. Θα πάτε και θα δείτε ότι το κατάστημα ηλεκτροδοτείται από τον ήλιο. Θα το επισκεφθείτε σας παρακαλώ και σήμερα ακόμα το κατάστημα του Χρήστου Ορφανίδη Λαγκαδά 53 στη Θεσσαλονίκη και θα δείτε ότι όλη η λειτουργία του οφείλεται απλώς στον ήλιο. Ήδη από το 2006 η εταιρεία Ορφανίδης με φωτοβολταϊκά και η ειδική είναι στη διάθεσή σας. Τώρα που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και οι ολιγάρχες του ρεύματος έχουν καταστρέψει τη ζωή και το πορτοφόλι μας, το υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα στη Λαγκαδά 53 είναι η μόνη λύση και επαναλαμβάνω 6937-966-989 Λαγκαδά 53 φωτοβολταϊκά Ορφανίδης, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας. Φωτιά από ανάβει ματιά σου, κομμαντάνε Τσε Γκεβάρα. Καλώς ήρθες στη ζωή μας. Και στη τσέπη μας, φίλε, γιατί με μείον 80% στο ρεύμα θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πάντα. Δροσίστηκα, μόνο που τα άκουσα. Λοιπόν, γρήγορα θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, γιατί λίγο μας πήρε η μπάλα, 35 λεπτά μετά τις 6. Επιστρέφουμε όμως με πολλή επικαιρότητα, με σχόλια, με κουβεντούλες, με ελληνική μουσική, με δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Χρήστο, παρακολούθησες χθες καθόλου την κουβέντα του Κασελάκη με τον Πρετεντέρη εκεί στο Μέγκα, με την Τζίμα? Να πω την αμαρτία μου, Άννα μου, όχι. Δεν την παρακολούθησα καθόλου, αλλά κάτι έτσι πήραν κάτι τα αυτιά πήρε, μου. Ναι. Κάτι πήρε το μάτι και τα αυτιά σου. Λοιπόν, ναι, υπήρξε μια κοντρίτσα εκεί, γιατί ο κ. Πρωτεντέρης του λέει, μας λέγατε ότι θέλετε να βγείτε πρώτος και ότι ο στόχος ήταν να ηγηθείτε και να δείτε και το δύο μπροστά.
Ο Κασελάκης του έλεγε ότι διαστρεβλώνεται τα λόγια μου και αυτά που λέτε δεν ίσχυαν. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι θέλουμε να βγούμε πρώτοι και κάτι τέτοια διάφορα. Εν τω μεταξύ, τώρα και με το YouTube και με τις διάφορες πλατφόρμες, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλοί που βρίσκουν τα λόγια σου, τα κάνουν μία σύνθεση, τα κάνουν ένα μοντάζ, μπορεί κάποιος να έλεγε παλαιότερα, και τσουπ, σου αποδεικνύουν και στο ρίχνουν έτσι και στα μούτρα. Φάτσα φόρα, ότι ρε φίλε, άλλα μας λες τώρα και άλλα έλεγες τότε. Κάτι τέτοιο έγινε, να ξέρεις. Και με τον Κασελάκη και εμείς το έχουμε, παιδιά, αυτό. Πέρυσι το Σεπτέμβριο παρουσιαστήκατε σε όλους μας με το, πώς να το πω, με την υπόσχεση, τη δέσμευση ότι θα νικήσετε το Μητσοτάκη και ότι μπορείτε να το κάνετε. Το 17% παραμένει ο πύχης για τις ευρωεκλογές, γιατί σε μια συνέντευξη σας είπατε ότι αυτό είναι ο πύχης. Και προχθές, όπως το διάβασα προηγουμένως στη δήλωση, είπατε ότι θα βγείτε και πρώτος και σε αυτές τις εκλογές, από τώρα δηλαδή. Ο πύχης είναι να κερδίσουμε. Μάλιστα. Τις ευρωεκλογές. Ναι. Αυτά όλα τα βλέπετε να υλοποιούνται. Πάλι διαστρεβλώνεται αυτό το οποίο έχω πει. Όχι, τις δηλώσεις διάβασα. Όχι, διαστρεβλώνεται. Όχι, διάβασα τις δηλώσεις. Γιατί εγώ δεν είπα ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές θα βγούμε πρώτοι. Και γι' αυτό λόγο πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ναι, ελληνικά ξέρω. Ωραία, άλλο εφικτό και άλλο ότι δεσμεύομαι ότι θα είμαστε. Δεσμεύομαι τότε την Πρωθυπουργία. Ωραία. Λοιπόν, όντως διαστρεβλώστε αυτό το οποίο έλεγα. Όχι, κάνετε λάθος. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ελληνικά μας δεν είναι ίδια, φαίνεται. Δεν διαστρεβλώνω. Είπα αυτό το οποίο είπα, το οποίο δεν αναφέρεται στην Πρωθυπουργία. Άλλο το τι είναι εφικτό και άλλο το τι πιστεύω. Και λέω ξεκάθαρα ότι πιστεύω. Και αυτοί δεν τον αφήνω σε χλωρό κλαρί. Μην το διαστρέφετε τα λόγια του, παιδιά. Ναι, όμως ρε Στεφανάκο. Αφού είπες ότι θα βγούμε πρώτοι, αυτός είναι ο στόχος. Και δεσμεύτηκε, Στεφανάκο. Μετά γιατί μας τα γυρίζεις, Όπως λέει και ένα πολύ καλό άσμα, το οποίο μας το ζήτησε και ο φίλος ο Γιώργος από τη Χανιώτη νωρίς το πρωί. Μ' αρέσει να μιλέω πολλά. Γι' αυτό, κυρία Άννα μου. Και τι καλά κάνεις, να ξέρεις. Πολλά μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πέτω. Να πέτω να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά να κάνω κύκλου σαν όλο. Ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μια φορά πάντως το να μην λες πολλά και η σιωπή γενικότερα, αυτό που λέει ο λαός είναι χρυσός, ισχύει. Είναι, αν ισχύει. Λέμε λόγια και μεγάλες κουβέντες και έτσι, αν θέλεις, οι προσδοκίες γίνονται μεγάλες, ορμόμενοι από αυτά που είπε ο Στέφανος Κασελάκης, και μετά δεν ξέρεις, βρε παιδί μου, από πού να το μαζέψεις. Δεν και είναι πιο δύσκολο, Χρήστο, όταν υπάρχουν και ντοκουμέντα. Και για κάτι τέτοιου είδους ντοκουμέντα τώρα θα σας μιλήσω, τα οποία όμως δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά θα υπάρξουν σε πολύ λίγο. Δηλαδή θα υπάρξουν εκεί γύρω στις 10, όταν εδώ στο στούντιο του Λίμπερο θα βρεθεί ο Μάκης Γκαγκάτσης. Και όλα όσα θα μας πει θα είναι οπωσδήποτε ντοκουμέντα. Νομίζω μια συνέντευξη που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Και που είτε είσαι ΠΑΟΚ είτε ανήκεις σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα πρέπει να την παρακολουθήσεις με πολύ μεγάλη προσοχή, να την ακούσεις με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, θα πω εγώ, αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ουσιαστικά ναι, εντάξει, δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, άλλη μόνο. Θα έρθει εδώ, θα έρθει στο Λίμπερο, θα έρθει στο SDNA σε θέση Λίμπερο και θα πει όλα όσα θέλετε να μάθετε. Ο
Βασίλης Βέργης, Ελένη Μπούντου στο στούντιο μαζί με τον Μάκη Κακάτση, έτσι για δύο ώρες θα τα λένε και σίγουρα είναι από τις περιπτώσεις που όλοι μας θα βγούμε νομίζω σοφότεροι από αυτή την κουβέντα. Δεν θα πω εγώ απλά και μόνο συνέντευξη. Καλημέρα, πρέπει να στείλουμε στη Λία. Έχουν πλακώσει τα κορίτσια τώρα εδώ πρωινιάτικα. Στη Λία, στη Δήμητρα, στη Μαρία. Να είστε καλά κορίτσια μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον πρόεδρο. Πάντα πρωινός. Ο Πόντος ζει, λέει ο πρόεδρος. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ το ίμιση της εκπομπής είναι ποντιακό. Την άλλη εβδομάδα γιατί δεν κάνουμε το αφιέρωμα έτσι στα ποντιακά μου. Άμα θέλετε κύριε Κιώση εσείς, εμένα μου περισσεύει, αλλά πρέπει να το θέλετε. Εγώ το θέλω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λίμωνο, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα μάθω και κάτι τέτοιο. Είσαι να δεσμευτούμε και εμείς ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στα ποντιακά. Γιατί όχι, ή θα μου το παίξεις, αλλά κασελάκι, θα πεις εγώ ποτέ δεν δεσμεύτηκα, ποτέ δεν τα είπα αυτά. Όχι, verbal manent, που λέει και ο λαός μας. Τα προφορικά μένουν. Τα σκρίπτα τι κάνουν, φίλε. Τα σκρίπτα πετάνε. Βόλεντ. Ναι. Μας το άλλαξες λιγάκι. Καλημέρα στο φίλο το Θόδωρο. Μας εύχεται καλό σου κου. Με τα απαραίτητα 30 φυλάκια και τις καρδούλες του. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Λες πως έφτεξα εγώ, που να βάγισε η ζωή. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει από Βόλο. Γεια σου Παναγιώτη μου, τι κάνει ο Βόλος? Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε? Για το Βόλο είπε η κυρία Μουτίδη ότι δεν πρόκειται να πάει να κάνει εκεί κάποια παράσταση. Γιατί? Παρά το γεγονός ότι της αρέσει πολύ σαν πόλη, αλλά λέει στο Βόλο και στις Σέρες αρνούμε να πάω. Και τη ρώτησαν, καλά όμως εκεί οι θεατές, αυτοί που σ' αγαπάνε, οι ακόλουθοι σου, πώς θα σε δούνε? Θα χρειαστεί, λέει, να έρθουν ας πούμε στη Λάρισα που θα δώσω μια παράσταση. Και γιατί δεν πάτε στο Βόλο και στις Σέρες? Γιατί ο Βόλος έχει τον Μπέο και οι Σέρες έχουν τον Καραμαλή και αρνούμε, λέει, να παρευρεθώ στον ίδιο χώρο που βρίσκονται αυτοί οι κύριοι. Μάλιστα. Δεν συμφωνώ με αυτές τις απόψεις πάντως. Εγώ είναι θέμα ιδεολογίας, ρε εσύ. Γιατί? Εντάξει, δεν μου φταίει σε τίποτα. Ο κόσμος ο οποίος διψάει. Ο κόσμος όμως ψήφισε τον Καραμαλή στις Σέρες. Εντάξει, όχι όλοι. Ο Καραμαλής που ήταν υπουργός, που επί υπουργίας του χάθηκαν 57 παιδιά στα Τέμπη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Το ξαναψήφισαν εκεί στις Σέρες και πρώτος και καλύτερος και είσαι ο αρχηγός και τα κάστρα δεν πέφτουν. Φώναζαν, τσίριζαν, ούρλιαζαν εκείνη τη βραδιά. Το ξέχασες? Πώς ήταν? Τα κάστρα δεν πέφτουν, έλεγαν. Και τα παιδιά. Και τα παιδιά σκοτώθηκαν, οι γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους. Καθίστε ντε. Εντάξει, φυσικά τα κάστρα δεν πέφτουν, γιατί όλους εκεί σας έχει κάνει ό,τι ρουσφέτη υπάρχει και δεν υπάρχει. Όλοι είστε στο δημόσιο, όλοι κάπου βρίσκεστε, όλοι δουλειές έχετε. Αυτό πιάρεσε, Άννα, πόσο. Γιατί φίλε, συγγνώμη, θέλεις να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας? Σου λέει ο άλλος, τι με νοιάζει εμένα? Εμένα με έβαλε στο δημόσιο. Από σήμερα μέχρι και να πεθάνω, κάθε πρώτη του μηνός θα πέσει ο μισθός, ό,τι και να γίνει. Πολύ σωστά θα το λες. Σύμπαν να ρημάζει δίπλα, εγώ. Έτσι είναι, να το πούμε ακόμα πιο εύγλωτα. Πέντε πιθαμές μακριά από το και όπου θέλει ας είναι. Μα να λέτε εσείς τώρα. Άρα λοιπόν θα πούμε, και επειδή σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, θα πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι για τις ιδεολογίες τους τολμάνε, Χρήστο, τολμάνε να έρθουν κόντρα με τον κατεστημένο, τολμάνε να σταθούν απέναντι στους δυνατούς αυτής της γης και με όποια δύναμη έχει ο καθένας, γιατί τώρα η κυρία Μουτίδου μπορεί να έχει πολλούς ακόλουθους και μπορεί έτσι να την αγαπάει ο κόσμος και ως stand-up comedian να γεμίζει γήπεδα ή να γεμίζει τέλος πάντων θέατρα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι έχει τη δύναμη που έχει ο κύριος Μπέος ή ο κύριος Καραμαλής. Και όμως με την όποια δική της δύναμη στέκεται απέναντι τους και λέει, ρε φίλε, εγώ εκεί δεν πάω να παίξω, γιατί δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους άνδρες. Να, ένα ερώτημα, Άννα μου, το οποίο αν μπορείς να απαντήσεις.
Καλημέρα σας παιδιά, Ανούλα και Χρήστο. Τελευταία όλο και πιο νωρίς ξυπνάω. Να ανησυχούμε, ρωτάει ο Ανδρέας. Ανδρέα μου, θα σου πω ποιος είναι ο λόγος. Απλά θέλεις να μας ακούσεις από την αρχή, γι' αυτό. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου. Έχεις κολλήσει και εσύ πρωινή αναφορά, όπως έχουμε κολλήσει όλοι. Και επειδή είμαστε μια συνήθεια λατρεία, γι' αυτό το λόγο ξυπνάς και νωρίς. Μην ανησυχείς, αγάπη μου, καθόλου. Σήμερα πάντως ο Ανδρέας και όχι μόνο περιμένει πώς και πώς να ακούσει τον κύριο Καγκάτση ζωντανά εδώ σε 107 και 4. Και τώρα που το έπεσε το βλέμμα μου και εκεί, παιδιά, στην σελίδα μας θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην τη χρησιμοποιείτε και να απευθυνθείτε σε άλλες εκπομπές έτσι, του σταθμού ή σε άλλους έτσι, παραγωγούς. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με άλλους τρόπους. Παράκληση είναι αυτή, δεν σβήνουμε τίποτα. Εμείς στη βασική σελίδα του Λίμπερο αυτό ακριβώς μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Γιατί εκείνη αφορά σε όλες τις εκπομπές. Στο λόγο για έναν φίλο με ξενικό όνομα, το οποίο λογικά ψευδόνυμο θα είναι, ο Τζιμ. Τέλος πάντων, για ό,τι έχει να πει σε οποιοδήποτε έτσι παραγωγό του Λίμπερο, καλύτερα στην επίσημη σελίδα στο Facebook του Λίμπερο, και θα φτάσει και πιο εύκολα και στον παραλήπτη το μήνυμά σου, να ξέρεις. Χρήστο, εσύ που είσαι ο μέγας διαχειριστής της σελίδας μας, έχουμε φτάσει ακόμα τους 1 εκατομμύριο που είναι ο στόχος μας. Όχι, κοντεύουμε όμως. Κοντεύουμε. Ναι, εντάξει, ναι. Παιδιά, γιατί να, είναι σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Όταν θέτεις ένα στόχο, όταν ο πύχης είναι ψηλά, μετά μην τα γυρίζεις. Εμείς αυτόν τον στόχο έχουμε και δεν θα σταματήσουμε εάν δεν το πετύχουμε. Δηλαδή, θα είμαστε εδώ πέρα με μπαστούνάκι και μασελίτσα μέχρι να γίνουμε 805 ετών, αρκεί να φτάσουμε τους 1 εκατομμύριο στο Facebook. Ορίστε. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε και για την Revolton που παραμένει επίσης κοντά μας και προσφέρει δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα στο πράσινο και στο κίτρινο τιμολόγιο. Γιατί όπως και να το δεις, εκεί στην Revolton έχουν το πρόγραμμα το οποίο σου ταιριάζει. Σκεφτείτε λοιπόν ένα κατάστημα Revolton, μπείτε στην ιστοσελίδα και βρείτε το οικιακό τιμολόγιο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες για να πάρετε παράλληλα και δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα χωρίς καμία απολύτως χρονική δέσμευση. Εν τω μεταξύ για τον Κασελάκη είπαμε, ας πούμε και για τον έτερο κριτικό σε Άκη, τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος όπως και το υποσχέθηκε θα ολοκληρώσει το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα με τη μορφή που είχε μέχρι και τούδε και θα είναι και η τελευταία φορά φυσικά. Γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Όλοι έχουν πάρει φωτιά, όλοι περιμένουν ένα τηλέφωνο. Ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει. Εγώ παιδιά, ειλικρινά, πολύ λίγο νοιάζομαι για τα πρόσωπα αυτά καθε αυτά, έτσι. Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει ποιοι άνθρωποι μας εκπροσωπούν στους υπουργικούς θόκους, αλλά πολύ λιγότερο νοιάζομαι αν ονομάζεται Ορφανίδου ή αν ονομάζεται Κιώσης αυτός που θα με εκπροσωπήσει. Περισσότερο όμως νοιάζομαι για την αποτελεσματικότητά του. Και αυτή την αποτελεσματικότητα θα πρέπει να τη δούμε πρωτίστως στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στο Μανάβι και στο Κρεοπόλι και οπουδήποτε αλλού θα βγούμε να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε, τα καθημερινά, τα απλά. Δεν μιλάμε για πολυτέλειες τώρα, έτσι. Μιλάμε για την καθημερινότητά μας. Και επίσης με ενδιαφέρει να δω πώς θα μπορέσει αυτή η καθημερινότητα να είναι πιο εύκολη, να υπάρχει αποτελεσματικότητα σε όλα όσα ζητάμε ο καθένας από μας. Και αν αυτό το πετύχει ο κύριος Μητσοτάκης, που επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω λίγο, αφού δεν το πέτυχε αυτή την πενταετία, δεν ξέρω τι θα αλλάξει για να το πετύχει στα επόμενα 3 χρόνια. Αλλά αν το πετύχει, να του πούμε και μπράβο. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα.
Ο ανασχηματισμός θα το πετύχει, είδου η απορία. Δεν ξέρω, εγώ πάντως είμαι της άποψης και το έχω εκφράσει πολλές φορές ότι όποιος θέλει να κερδίσει τις εκλογές, την καθημερινότητα του πολίτη θα πρέπει να κοιτάξει λίγο το πορτοφόλι του, να τον κάνει να αισθανθεί λίγο πιο ανθρώπινα, βρε αδερφέ. Να μην περπατάει στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού με χαμηλωμένο έτσι το βλέμμα. Να μην σκέφτεται 2 και 3 φορές αν θα πάρει 10 ή 12 ή 15 έτσι φετούλες, κασεράκι, σαλαμάκι ή οτιδήποτε άλλο. Όπως έλεγαν και οι ερήτημοι συνάδελφοι εκεί στο σήμερα του Sky, γιατί να πάρεις 15 φέτος, πάρε 5. Να μου χλιάζουν στο ψυγείο. Αφού λέει παίρνεις 15, μετά μου χλιάζουν, τις πετάς. Όχι. Δηλαδή ούτε λόγος να σκεφτείς να φας και δεύτερη φέτα. Ας το Χριστό. Ντροπή, τι αμαρτωλές σκέψεις είναι αυτές, Άννα μου, πρωί. Παρασκευιάτικα. Είπες Παρασκευιάτικα και την καλημέρα της μας έχει στείλει η Παρασκευή. Η οποία ζητάει ένα τραγούδι. Παρασκευή μου, δεν θα το πιστέψεις, αλλά κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον από την ίδια καλλιτέχνηδα, είχαμε στο μυαλό μας για τραγούδι ημέρας. Οπότε νομίζω ότι θα σε καλύψει απόλυτα. Είμαστε στα 56 μετά τις 6. Όταν δηλαδή λίγο αργότερα θα κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τραγούδι ημέρας, θα καλυφθεί και η δική σου επιθυμία, να είσαι σίγουρη. Ρίχνεις ευθύνες, μα ξέχνα το πια. Τις μέρες που χάσαμε δώσου μου. Σου ρίχνω. Αυτό γιατί μου αρέσει πολύ το τραγούδι, Άννα μου, μπορείς να μου πεις. Μήπως σου θυμίζει καμιά εξήγηση. Προφανώς, προφανώς κάτι θα μου θυμίζει. Αλλά τώρα είναι λίγο θολά τα πράγματα. Είναι και πάει 7 η ώρα, ο νους μου είναι στο διάλειμμα, ξέρεις. Τα λόγια του παπά, όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να χάσω λίγο το μυαλό μου. Λοιπόν, μιας που μιλήσαμε για την καθημερινότητα, Χρήστο, και αναφέρθηκα στον ανασχηματισμό των επικείμενων, είχα βρει έτσι ένα πολύ ωραίο αρθράκι και είχα γελάσει πάρα πολύ. Λέω, κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε στην εκπομπή αυτό, γιατί θυμίζει, αναφέρει εδώ η ρεπόρτερ, η αρθρογράφος, ναι, κάποια πράγματα που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν σχεδόν αυτονόητα και τώρα είναι πολυτέλεια. Και επειδή εμείς δεν μιλάμε για πολυτέλεια, αλλά μιλάμε για την καθημερινότητά μας, έτσι, κανένα δυο που μου έκαναν εντύπωση, θέλω να τα αναφέρω πριν πάμε στο διάλειμμα. Η έξοδος για φαγητό και ποτό, λέει, γινόταν όποτε ήθελες. Οι αγελάδες ήταν παχές στα 90's και το να πας έξω με φίλους ή να βγεις για μπύρα γινόταν και καθημερινά. Τώρα, λέει, το να βγεις έξω για φαγητό είναι απλώς μια πολυτέλεια. Ακόμη και το σουβλάκι έχει φτάσει στα 3,5 και 4 ευρώ. Εννοείται, ρε, συνοείται. Χθες θα έλεγε και ο Συρίγος κάτι παρόμοιο, έτσι κουβεντιάζαμε με 8 με 10 και έλεγε παλιά όταν φεύγαμε από την ταβέρνα, όποιος πήγαινε από εμάς να κάτσει στο τραπέζι που καθόμασταν, δεν χρειαζόταν να παραγγείλει τίποτα. Για όλους δηλαδή, και όχι μόνο για αυτό. Έτσι ήταν, αλήθεια ήταν. Το ζήσαμε αυτό με τις ταβέρνες, την υπερβολή μας οι Έλληνες από τα ΑΕΤΙΣ και έπειτα. Λοιπόν, και πολλά ακόμα, τα οποία έτσι θα σας τα αναφέρω κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, αλλά λίγο αργότερα και διάσπαρτα, γιατί νομίζω έχουν αξία. Τώρα όμως, και πριν πάμε στο διάλειμμα, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι επιστρέφοντας από αυτή τη μικρή βόλτα στην αγορά, θα έχουμε τραγουδάκι ημέρας, θα έχουμε τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας φωνούλες να τις ακούσουμε, θα συνεχίσουμε με απολύτως ελληνική μουσική, με δικές σας επιθυμίες και αφιερώσεις και βέβαια με κουβεντούλα χαλαρή για σήμερα Παρασκευή. Θα είστε μαζί μας, φαντάζομαι, ε? Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει 5 λεπτά μετά τις 7. Επιστρέψαμε με το τραγούδι που ζήτησε η Παρασκευή. Επιστρέψαμε με τη Χαρούλα Αλεξίου και με μια διάθεση να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε όλα όσα έρχονται στο μυαλό μας, είτε ως αναμνήσεις ευχάριστες, είτε ακόμα και ως δυσάρεστες, γιατί και αυτές κάποιο ρόλο παίζουν στη ζωή μας. Καλημέρα σε όλους σας, πρωινή αναφορά, Χρήστος και Όσες και Άννα Ορφανίδη στο Λίμπερο 107,4 και φυσικά από σήμερα δεν είμαστε μόνοι, έχουμε το μεγάλο χορηγό μας, έχουμε τον υποστηρικτή της εκπομπής μας, έχουμε τα φωτοβολταϊκά του Ορφανίδη Χρήστου, Λαγκαδά 53 στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σημειώσετε το τηλέφωνο 6937 966 989. Δεν λέω πολλά,
Ένα θα πω και αυτό το ένα είναι ικανό να σας οδηγήσει όλους στη Λαγκαδά 53. 80% μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Φωτοβολταϊκό υβριδικό σύστημα για να δείτε επιτέλους λίγη χαρά. Αυτό είναι που λέμε είδαμε το φως το αληθινόν. Θα παρατηρήσετε μόλις πάτε εκεί στη Λαγκαδά 53 ότι το κατάστημα ηλεκτροδοτείται από τον ήλιο. Θα το επισκεφτείτε και θα το δείτε με τα μάτια σας. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι ήδη από το 2006 η εταιρεία Ορφανίδη με τα φωτοβολταϊκά και η δική του είναι στη διάθεσή σας. Τώρα που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και οι ολιγάρχες του ρεύματος έχουν καταστρέψει την τσέπη μας, η λύση είναι μία. Το υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα του Ορφανίδη, Λαγκαδά 53. Πρωινή αναφορά, μέρος Βου, στα 7 μετά από τις 7, μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Άννα Ορφανίδου, Χρήστος Κιώσης, και όπως έλεγε και η Άννα, στην δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και τις γραμμές έτσι για να σας ακούσουμε. Τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο έχετε να πείτε, να μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε για όλους. Και κανένα τραγουδάκι άμα γουστάρετε. Ω, πολύ ευχαριστώ. Ακόμα καλύτερα. 23-10-287-888. Αν υπάρχει κανένας που θέλει να πει μια καλημέρα, εμείς εδώ είμαστε. Καλημέρα Άννα, καλημέρα Χρήστο. Καλή Παρασκευούλα σήμερα. Ο Πικαντήλ είναι αυτός. Καλώς το αγόρι, το αγαπημένο. Κατάντησες για μένα. Πάνω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν από το διάλειμμα, Χρήστο, ένα ακόμα κομμάτι που είχε να κάνει με τα 90's είναι η υπόθεση σπίτι. Σήμερα λέει είναι απολύτως δύσκολο όχι να αγοράσεις, καλά στο αυτό είναι όνειρο ανέφικτο, έστω και να νοικιάσεις, γιατί ένα σπίτι κάνει, για να το νοικιάσεις εννοώ, 600-700 ευρώ. Οι γονείς των millennials στα 40 τους είχαν σίγουρα καταφέρει να αγοράσουν ένα σπιτάκι, ναι. Και μάλιστα η διαφορά είναι ότι κάποιοι από αυτούς, ίσως και αρκετοί, είχαν καταφέρει να αγοράσουν και ένα εξοχικό. Σήμερα, λέει, οι millennials στα 35 τους ζουν με τον μπαμπά και τη μαμά, με το ζόρι μπορούν να αγοράσουν αμάξι, όχι σπίτι και εξοχικό. Αμάξι. Πατινάκι. Να καλωσορίσουμε και τον πρώτο φίλο, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά εδώ με την εκπομπή. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε παιδιά? Πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε, μια χαρά. Ανούλα, με σένα θα τα βάλω σήμερα. Γιατί παιδί μου, τι σου έκανα? Τι μου έκανε? Έχεις από προχθές, καταρχήν, προχθές τσουβάλια σε όλο το δημόσιο, δεν την υδρώνουν τη φανέλα. Ένα το λέω. Εγώ καταρχήν να συστηθώ, ο Χρήστος από το δρόμο μου φορτηγό. Καμία σχέση. Γεια σου Χρήστο. Ναι. Και έχω Παναθηναϊκός και έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, ναι. Γιατί τη τσουβαλιά εσύ όσους? Είναι όλοι τσουβαλιασμένοι, δηλαδή στο δημόσιο δεν είναι η φανέλα κανένας. Κοίταξε, εσύ Χρήστο μου, λογικό είναι και δεν γνωρίζεις, αλλά εγώ τους ανθρώπους που είναι στο δημόσιο όχι απλά τους αγαπώ, τους λατρεύω, γιατί η μητέρα μου ήταν στο δημόσιο όλα τα χρόνια. Οπότε ξέρω πολύ καλά αν κάποιοι υδρώνουν τη φανέλα και ποιοι είναι. Δεν πρέπει να τους τσουβαλιάζουμε όλους, όχι, έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις, η ποσότητα θα πω δεν είναι τσουβαλιάζουν, δεν είναι υδρώνει τη φανέλα, ναι. Αλλά υπάρχουν και μερικοί ήρωες οι οποίοι τη τσουβαλιάζουν. Π.χ. άμα βάλεις το σχολεμένο του Σπύρου, τον γιατρό τώρα, τον καρδιοχειρούργο, που η νοσοκόμα του κράτα έχει τη γάστα την αποστηρωμένη να του μαζεύει τον υδρότα για να μην χάσει το παιδάκι σε μια εγχείρηση. Δημόσιο ήταν και γιατρός. Δημόσιο υπάλληλος. Ναι. Και υδρώνει τη φανέλα. Χριστάκο μου, έχεις δίκιο και δεν τσουβαλιάζω και στο λέω από προσωπική εμπειρία, έτσι. Σου λέω, η μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί την έχω την περιέργεια, δεν την έχω κάνει την κουβέντα ποτέ με κανέναν. Εάν κάνεις κάτι σοβαρό εσύ μες στο λίμπερο, σοβαρό λέει παιδί μου κάτι, να χαθεί μια ζωή που λέει ο λόγος. Φταίει ο ιδιοκτήτης του λίμπερο? Αν φταίει ο ιδιοκτήτης? Ναι. Καλά, η ευθύνη βαραίνει εμένα, αυτό δεν εννοείς? Εσύ δεν είναι ευθύνη. Στα τέλη, πού ευθύνεται ο Υπουργός Μεταφορών τη στιγμή που τη μαλακία, συγγνώμη για την έκφραση, την έχει κάνει άλλος?
Και αλλά τώρα νομίζω συγκρίνεις δύο πράγματα, συγκρίνεις δύο πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση. Δηλαδή, αν εγώ αφαιρέσω τη ζωή κάποιου, ευθύνομαι γιατί πήγα και αφαίρεσα τη ζωή κάποιου. Εδώ μιλάμε για τον υπουργό, υπό την εποπτεία του οποίου ήταν τα τρένα και βγήκε και είπε πριν 15 μέρες ότι παιδιά, μην τυχόν μας μιλήσει κανείς για ασφάλεια, γιατί τα τρένα μας είναι ασφαλίστατα. Μάλλον δεν κατάλαβα τι σε ρώτησα. Εάν κάνεις κάτι εκτρό μέσα στο Λίμπερο, ό,τι ξέρω τσά, γιατί φταίει ο ιδιοκτήτης στο Λίμπερο? Πρώτα απ' όλα γιατί με έχει επιλέξει. Από ό,τι απάντησες μου είπες ότι εγώ είμαι αυτή που φταίω. Ναι, αν τι κάνω φταίει, κάτι, φταίω εγώ. Αλλά γενικά... Ναι, Χρήστο μου, γενικά όμως και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας ή πλάι μας ή συνεργάτες μας, τους επιλέγουμε. Εμένα με έχει επιλέξει ο Παπαδόπουλος εδώ και 4,5 χρόνια να είμαι στο Λίμπερο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω και πώς το λένε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον λένε. Ναι, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία αυτό. Άκουσε με σε παρακαλώ λίγο. Σίγουρα φταίει η Άννα αν γίνει κάτι στραβά. Το αφεντικό και γενικότερα ο προϊστάμενος, ο άμεσος, το παιδί μου, είτε είναι πολιτικός είτε όχι, θα μπορούσε να έχει κάνει τη δουλειά του τόσο καλά, λαμβάνοντας εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην επιστρέψει στην Άννα να κάνει αυτή την λαλακία, όπως είπες και εσύ. Εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη του υπουργού και εκεί σίγουρα, και αυτή σίγουρα τον βαραίνει μόνο τον ίδιο. Είχε την ευκαιρία πολλές φορές να κάνει το σωστό, να φέρει εκεί τα συστήματα τα οποία θα απαγόρευαν ακόμα και τη λαλακία να γίνει. Και γι' αυτό τον κατηγορούμε. Ναι. Άμεσα υπεύθυνος, έτσι όπως το θέλεις εσύ, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα όμως έχει πολύ μεγάλο και σημαντικό μερίδιο ευθύνης, γιατί μην ξεχνάς ότι από αυτόν εξαρτάται τα πάντα. Γιατί αν εγώ σαν αφεντικός, σαν υπόπτης, δεν σε πιέσω εσένα να κάνεις σωστά την δουλειά σου, θα γίνει ένας μεγάλος χαμός, όποια και αν είναι αυτή η δουλειά μας. Γι' αυτό τους έχουμε ψηφίσει εκεί πέρα για να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Ωραία, οπότε πού διαφωνούμε? Συμφωνώ και με την Ανούλα αυτό που λέει, συμφωνώ. Τώρα θα διαφωνήσω σε κάτι άλλο με την κυρία Μουτσίδου, που λέει δεν πάει στον Μπέο και δεν πάει και στον Καραμαλή. Τι διαφωνώ και εγώ, για να το θέτει σε ιδεολογικό επίπεδο και αυτό μπορεί να το σεβαστώ. Είναι επικοινωνική διαφήμιση της κυρίας Μουτίδου είναι αυτή, γιατί αυτή είναι η κυρία που είχε πει, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, αλλά έγινε σύσσωρο μεγάλο, ότι το Πάσχα δεν είναι γιορτή, λέει είναι απλώς για να τρώμε καναργή και για κανένα κατσίκι. Ναι, το είχα δει το συγκεκριμένο απόσπασμα που λες. Εντάξει, η κυρία Μουτίδου έχει δηλώσει άθεη γι' αυτό. Και δεν μπορούμε να πάει στον Μπέο τότε να δούμε αν θα αντιληφθεί ο Μπέος. Εγώ ας πει αυτή να πάει να παίξει στο Βόλο. Μα δεν πηγαίνει ούτε για κανέναν Μπέο, ούτε για κανέναν Καραμαλή, όπως το λένε τέλος πάντων, στα Σέρας και στον Εύρο και στην Κομωτινή. Για τον κόσμο που τη θαυμάζει και θέλει να την δει πάει. Εγώ αυτό θα συμβούλευα και θα πήγαινε σε αυτά τα μέρη. Χρήστο μου, να πούμε και τίποτα ευχάριστο τώρα. Για πες μας σε ποιο δρόμο είσαι αυτή τη στιγμή, γιατί οδηγείς, πού βρίσκεσαι? Μόλις βγήκα από τα έργα της Κατερίνης και ανεβαίνω προς Θεσσαλονίκη. Άντε αγορίνα μου, καλό δρόμο να έχεις. Δεν την αλλάζουμε τίποτα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Επίσης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό δρόμο να προσέχεις. Στον επόμενο, παρακαλώ, πάμε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Ναι, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Άννα. Ένα τραγουδάκι πήρα να σας πω αν μπορείτε να βάλετε. Ποιο? Είναι του Άκη Πάνου, το λέει ο Στέλιος Καζαζίδης, «Τα όνειρα που χτίζονται». Okay. Τα όνειρα που χτίζονται. Σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά. Το όνομά σας επιτρέπετε να το ρωτήσουμε? Κώστας. Κώστα μου αγαπημένε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα όνειρα που χτίζονται. Θα το ακούσεις. Τα όνειρα που χτίζονται. Για όλους τους Έλληνες από τον Κώστα. Και στον επόμενο φίλο. Πολύ, πολύ καλημέρα για τους δύο. Καλώς το φιλάρετο. Καλημέρα. Έτσι είναι. Δεν φταίει κανείς. Φταίει μόνο ο Χατζηπετρής. Το λέει και το τραγούδι. Είναι μια άλλη λογική αυτή. Άκρος ελληνική. Έτσι ακριβώς. Αλλά όποιος υπογράφει, θέλει αυτός την ευθύνη. Ποιος υπογράφει? Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, πραγματικά, ας είναι, θα έχουμε δροσούλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πέσει η θερμοκρασία και έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε το καλοκαίρι που ήρθε και έστω
με ό,τι μπορεί ο καθένας να το ευχαριστηθεί. Να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε. Και εσύ επίσης το ίδιο. Και εσύ επίσης. Και τώρα πάμε να ακούσουμε και κανένα δυο έτσι τραγουδάκια τα οποία ζητήθηκαν. Σε πρώτη φάση ξεκινάμε με το Γέρο του Μοριά, ένα τραγούδι το οποίο μας το ζήτησε ένας φίλος από το πολύ Πετροκυλκής, Άννα μου. Μια καλημέρα στο όμορφο Κυλκής και σε όλα τα χωριά του. Ένα τραγούδι θα σας πω για το Λεβέντη. Ο φίλος ο Σάκης είναι αυτός. Ένα σπρωμάλι μου το Γέρο του Μοριά. Και βάλ' τα αδέρφια μου για να στηθεί το Γλέντι. Τρίπολι τσότικο κρασί και ψησταριά. Στήσε χορό ξένη τεμένε μου μωραΐτη. Απόψε ας παίξουνε λαγουτά και βιολιά. Και πες πως γύρισε στο πάτρικο σου σπίτι. Και πως σε πήρανε οι γεροί σου αγκαλιά. Για και χαρά σας μωραΐτες αδερφοί. Και εσείς κοπέλες για σας. Ζωντανή ηχογράφηση, ο Μπάμπης ο Τσέρτος είναι αυτός, για όσους δεν τον κατάλαβαν. Σε ένα παλιό τραγουδάκι, μουσική Θεόφραστος Σακελαρίδης, αν σου λέει κάτι αυτό, Άννα. Και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου. Και Ελλάδα πνίγει την Ελλάδα στα βουνά. Έβγα τον τάφο Θοδωρή. Για να πάμε ξανά στην γραμμή να δούμε. Ελάτε να ακούσουμε ποιον έχουμε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα. Έκλεισε Άννα μου. Έκλεισε. Ναι. Δεν πειράζει. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλη την παρέα της καλύτερης πρωινής εκπομπής, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τη Χανιώτη. Να λέει κάτι τέτοια λέτε εσείς οι γυναίκες και μας προβληματίζετε. Το γράφει σαν λεζάντα. Έχει μια γεωγραφία η οποία αναφέρει τα εξής. Μαράκι, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 27, καλέ μου. Μα το ίδιο μου είχες πει και πριν 2 χρόνια. Φυσικά, εγώ δεν είμαι από αυτές που άλλα λένε σήμερα και άλλα λένε αύριο. Μα όταν έχεις σταθερότητα, είδες πως πάει το παιδί μου. Άμα είσαι βράχος, ρε σύνο. Και αυτό το τραγούδι για όλους τους Έλληνες, όπως και το τραγούδι με τον Στέλιο Καζατζή του Άκη Πάνου που μας ζήτησε ο φίλος ο Κώστας πριν από λίγο. Τα όνειρα που χτίζονται, το οποίο ακούμε τώρα. Σκληρός ο αγώνας μα τόσο γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη η ζωή όταν ζεις διαρκώς. Κι έτσι φτάνεις στο τέρμα χωρίς να έχεις νιώσει μικρός. Και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός. Όπου πόσα χρόνια είχα να το ακούσω αυτό το τραγούδι, είχα ξεχάσει ότι υπάρχει ένα μάθος. Αν σου πω ότι εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Και είναι η πρώτη φορά και ο Κώστας ήταν η ευκαιρία για να το ακούσω. Να είσαι καλά ρε Κώστα. Πάμε και στις γραμμές, έχουμε κάποιους φίλους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Καλημέρα σας. Ελάτε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι μάλλον. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Είμαι ο Hard Power, το αυγό της Λατινοπούλου.
Η αλήθεια είναι εγώ δεν σε κατάλαβα, αλλά τώρα που μας συστήθηκες, καλώς το. Ναι, το είπα μια φορά εν ρήμη του λόγου και εγώ το ξέχασα. Ήθελα να πάρω και τις προηγούμενες μέρες, τώρα ίσως αλλάζω λίγο τη θεματολογία. Απλώς έχω μια απορία. Ναι. Έχω ηρεμήσει από τις προηγούμενες μέρες. Έχω μια απορία γιατί το σκέφτηκα πολύ. Γιατί λες καμιά φορά για να με λένε όλοι ρε φίλο τι είμαι τέτοιος. Μήπως. Και κάθομαι και ψάχνομαι. Ναι, μήπως είμαι. Γιατί καμιά φορά δεν το βλέπεις τον εαυτό σου. Τη δικιά σου την καμπούρα ο καθένας δεν τη βλέπει. Ρε. Και λέω. Να κοίτα, βάζω τα κόμματα κάτω, κοιτάω. Αν κάποιος είναι αριστερός, έχει. Είναι κεντροαριστερός Πασόκ. Αριστερός είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ πλάς, ΣΥΡΙΖΑ πλήν, έχει πολλές επιλογές εκεί. Και άκουρα αριστερός κουκουέ. Πάμε, λέω, εγώ είμαι δεξιός. Τι επιλογές έχω. Νέα Δημοκρατία. Δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία για τα εθνικά θέματα. Εμένα, ωραία. Πού πάω, πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι και να ψηφίσεις, λένε είσαι ακροδεξιά. Δηλαδή το άκρο μετατοπίζεται. Η Νέα Δημοκρατία στρίβει αριστερά και παίρνει μαζί της και το άκρο. Και ήθελα να ρωτήσω εσάς, ποιο κόμμα άλλο μπορώ εγώ να ψηφίσω που να μην είναι αριστερό και να μην είναι η Νέα Δημοκρατία και να μην είναι ακροδεξιός? Εκεί θα πας, δεν υπάρχει. Αυτό. Θέλω να πω κάτι, επειδή δεν ξέρω αν άκουσες την εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ακριβώς έκανα μια τέτοια αναφορά για τα άκρα και μάλιστα από ένα πολύ ωραίο κείμενο του Στέλιου Ράμφου, ίσως του τελευταίου Έλληνα φιλοσόφου που διαθέτουμε. Και έλεγε λοιπόν ακριβώς αυτό που αναφέρεις και ρωτάς, τι είναι άκρα. Και ρωτώ λοιπόν, τι είναι άκρα στην Ελλάδα όταν λέμε για ακροδεξιά? Εγώ θεωρώ ότι η ακροδεξιά ήταν η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω αν δηλαδή η ελληνική λύση ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, αν αυτό υπονοείς, είναι ακροδεξιό. Τώρα θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Είπες hard love την προηγούμενη φορά. Το σχόλιο μου σε αυτό που είπε η Άννα είναι το hardly. Ούτε καν δηλαδή. Ακροδεξιά. Ναι φίλε μου, απλώς καταλαβαίνεις ότι δηλαδή πήρε την πινακίδα Νέα Δημοκρατία, λαϊκή δεξιά Νέα Δημοκρατία και τράβηξε χειρόφρενο για το κέντρο προς τα αριστερά. Λαϊκή δεξιά Νέα Δημοκρατία, ναι. Ήτανε παλιά, ας πούμε, λέω εγώ. Έτσι, τότε που ήμουν εγώ μέσα, ο λαϊκός δεξιός, του μερογκάμα του είμαι, να το πω έτσι. Έτσι ένιωθα. Τράβηξε χειρόφρενο για το κέντρο και έστριψε προς τα αριστερά. Έπεσα εγώ από το κάρο. Γιατί πήρε τη λαμαρή να έφυγε. Το οικόπεδο όμως έμεινε. Εγώ φταίω, δηλαδή, κατάλαβες πως το σκέφτομαι. Φυσικά. Όσο μετατοπίζεται η Νέα Δημοκρατία προς τα αριστερά, προς το κέντρο να το πω, αλλά στρίβει προς τα αριστερά. Το δεξιό της πλευρά πάντα είναι το άκρο. Άρα οι μισοί Έλληνες ενοχικά χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί έτσι, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Επειδή δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ισχύει αυτό. Συγγνώμη, κιόλας να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα, αν υφίσταται, που νομίζω δεν υφίσταται πια, δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με τη Λεπέν. Με τη Λεπέν. Η Λεπέν είναι ακροδεξιά, αν με ρωτάς. Εσείς μιλάτε, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά έλα πες το σε έναν άνθρωπο, σε αυτούς που μου λένε ότι είμαι ακροδεξιά. Γιατί κάποιος μου είπε, ψήφισε Νίκη. Νίκη εκεί είμαι φονταμενταλιστής. Θα μου πούνε ότι πάω και χτυπάω το κεφάλι μου πάνω στους σταυρούς, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη. Αν δεν ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, δηλαδή και το ΚΚΕ που είναι άκρα αριστερά και έχει στο καταστατικό του, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι αυτό που λέει κατάλυση του πολιτεύματος. Είχε μια συνέντευξη, παιδιά, θα σας πω αυτό, στην αρχή της κρίσης με του ΚΚΕ η πρόεδρος, πώς πες την παλιά που ήταν. Η Παπαρίγα. Η Παπαρίγα είχε συνέντευξη στον Χατζηνικολάου στο Real FM και την ακούω. Τότε που πήγαινε το ΚΚΕ να πάρει 15%. Άμα θυμάσαι, είχαμε μπει μνημόνια και θα γινόταν χαμός. Και τη λέει, τι θα κάνετε άμα κυβερνήσετε? Λέει, αποκλείται εμείς να κυβερνήσουμε. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Λέει, μα γιατί το λέτε αυτό? Λέει, δεν γίνεται εμείς να κυβερνήσουμε. Λέει, δεν βγαίνουν. Μα μπορεί να σας δώσει ο κόσμος, λέει, είδηση στο 15%. Λέει, εμείς άμα κυβερνήσουμε δεν ξαναγίνονται εκλογές. Γιατί λέει, γιατί έχει κερδίσει ο λαός, δηλαδή έχει στο καταστατικό κατάληψη πολιτεύματος. Εντάξει, μην τα απλοποιούμε για τόσο πολύ. Όχι, εντάξει, οι ταμπέλες είναι εύκολες, πολύ εύκολες, δυστυχώς. Ναι, θέλω να πω και εγώ από την πλευρά μου, μπορώ να πω πολλά τέτοια. Έχετε άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό ήταν η ερώτημά μου. Σαν δεξιός, να μην ψηφίσω αριστερά και να μην ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ποιο? Πάντως πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, όπως φάνηκε, υπάρχουν κόμματα που μάλιστα αν μαζευτούν όλα μαζί φτάνουν το 18%. Αυτό, δηλαδή 20% κοιμηθήκαμε εμείς δεξιοί και ξυπνήσαμε ακροδεξιοί. Με έλεγε ένας, μη συζητούσαμε λίγο σε μια ιστοσελίδα στο YouTube, είχε μια εκπομπή και δηλαδή
με λέει πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Να βγήκε το κόμμα στην Κουμωτινή, αυτό που σε είχα πει και την προηγούμενη φορά, ξέρω εγώ. Ναι. Λέω το πήγα, ψήφισα και πέσαν δύο κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Τι να παρακαλώ, καταστρέψει τον πλάνη τη λόγω. Ήρεμα, ήρεμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Και συγγνώμη αν δεν είχε συνοχή ο λόγος μου, δεν είμαι συνεχισμένος. Σε παρακαλώ, μια χαρά τα είπες. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αφού άρχισες να ψάχνεσαι λιγάκι κάνοντας αφροκριτική και τα λοιπά, σίγουρα σε καλό δρόμο είσαι. Άσχετα δεν συμφωνώ και πολύ μαζί σου πολιτικά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σου, Κρίς. Έλα, Κρίς, καλημέρα. Δεν συμφωνώ καθόλου βασικά, τέλος πάντων. Γιατί είναι, Κρίς? Καλά, δεν πρέπει και όλοι να συμφωνούμε, δεν πειράζει. Εγώ δεν θα επιβάλλω την άποψή μου. Ούτε ξέρω, δεν ανήκουμε στον ίδιο κομμάτι. Στον ίδιο πολιτικό χώρο δεν ανήκετε. Δεν ανήκουμε, οπότε έχω το δικαίωμα να διαφωνώ μαζί του. Τραγούδι. Για πες. Αγάπαμε Βασίλης Χαράς. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς, αυτό. Ακριβώς. Άμα, τι μας κάνεις, ρε Κρίς, πρωινιάτικα. Έγινε, Κρίς, εύκολο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε τώρα στα 26 λεπτά μετά από τις 7. Νομίζω είναι η ώρα να συνδεθούμε έτσι με τα Taxi Way. Ακούγοντας Σταμάτη Γονίδη, Απόφαση Καρδιάς, ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Λουκάς. Άννα. Καλώς ο Σταμάτης, καλύτερη όμως, καλυστή που λένε η ενημέρωση για την κίνηση εδώ στην πόλη. Πάμε στα Taxi Way, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την Taxi Way, καλημέρα σε όλους. Να δούμε λίγο. Θα δούμε στην κίνηση από Καραμαλή, Εγνατία. 19. Μέρα κέντρο προς στιγμή είναι όλα καλά, πολύ καλά, ψώγα. Ευχαριστούμε. Από Βασίλη Σόλγα, Σιμισχή. Την κίνηση από Βασίλη Σόλγα, Σιμισκή. 31. 631. Η Όλγας μια χαρά είναι, γιατί η Τσιμισκή δεν γνωρίζω. Ευχαριστούμε για την Τσιμισκή, σταθμός. Από Μοναστηρίο Ροδόλαγκα να ενημερώσουμε. 1086. 1086. Καλημέρα. Μοναστηρίο και ο Βαρδάρης, καλώς είναι κέντρο. Λίγο έχει το κατέβασμα η Λαγκαδά. Πόρμα και Εγνατία καλή. Ευχαριστούμε και για τον περιφερειακό να ενημερώσει σταθμός. 195. Κέντρο και τα διορεύματα έχουν αυτοκίνητα. Το μέτωπο που πηγαίνω εγώ προς δυτικά πάμε σημειωτών γύρω στα 35. Μάλιστα. Ευχαριστώ εσάς και τους σταθμούς. Αυτή ήταν η ενημέρωση. Να είστε καλά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε ότι το Taxi Way είναι μαζί μας και 18300 φυσικά είναι το νούμερο στο οποίο καλείτε μόνο με αστική χρέωση. Ένας επαγγελματίας της Taxi Way θα βρεθεί δίπλα σας και θα σας εξυπηρετήσει. Τώρα θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, Χρήστο, γιατί έχουμε φτάσει ήδη στις 7.30. Οπότε μία βόλτα στην αγορά είναι απαραίτητη και όταν επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε με δικές σας γραμμές, με συζητήσεις, οι οποίες νομίζω. Και δικά σας τραγούδια τα οποία τα μαζεύουμε. Και με δικά σας τραγούδια και με συζητήσεις οι οποίες νομίζω κάτι έχουν να προσφέρουν έτσι και σε αυτό το πολύ πολύ πρωινό σας ξύπνημα. Επιστρέφουμε. Δύο ασπρόμαυρα πάλι, Χρήστο. Εκεί πάμε. Το ένα άσπρο, το άλλο μαύρο, δηλαδή ασπρόμαυρα. Τι να σου έτσι κάνω, αγάπη μου. Μέχρι και τα τραγούδια ασπρόμαυρα είναι. Και τώρα ασπρόμαυρα. Αν μαντέψεις ποια το ζήτησε αυτό το τραγούδι, θα σε παραδεχτώ. Κοίταξε, ξέρω ότι στις μαντεψιές δεν είμαι καλή, αλλά άντε θα πω, ρε παιδί μου, μια χρήσα. Αχ, πόσα ξέρεις, Άννα μου. Δεν έπεσα έξω, Όχι, ασπρόμαυρες. Μια χρήσα από την ασπρόμαυρη πολύχνη. Από πού? Ασπρόμαυρες καλημέρες σε όλους και καλή εκπομπή. Σερμπιθή, ένα όμορφο αμάξι με δυο άργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η φίλη μας η Χρύσα, όντως. Λοιπόν, τη ζωή μας θέλει να κάνει άσπρη και κάτασπρη και καθόλου μαύρη, ο Χρήστος Ορφανίδης με τα φωτοβολταϊκά του Λαγκαδά 53 στη Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο είναι το μόνο που σας χρειάζεται βασικά. Γράψτε το παρακαλώ. 6937-966-989. Έχει το φωτοβολταϊκό υβριδικό σύστημα που θα μειώσει 80% τους λογαριασμούς του ρεύματος ετησίως. Τώρα θα πάρετε τηλέφωνο. 6937-966-989 και θα περάσετε από τη Λαγκαδά 53 για να δείτε το μεγάλο μας χορηγό, την εταιρεία του Χρήστου Ορφανίδη που από το 2006 με τα φωτοβολταϊκά του και με τους ειδικούς στη διάθεσή σας σας βοηθάει να απαλλαγείτε από τους ολιγάρχες
του ρεύματος. Λαγκαδά 53, Χρήστος Ορφανίδης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά και να περνάτε καλά. Φιλιά, Άννα και Χρήστο. Το μήνυμα από την εξωτική φυσικά, Γουμένισσα, και το φίλο μας τον Μπάμπη. Καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Από το φίλο μας τον Λουκά, ο οποίος ζήτησε και ένα τραγούδι, το ακούσαμε και νωρίτερα. Ενώ έχουμε και ένα ακόμα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα Άννα, καλημέρα Χρήστο. Το πιο ωραίο δίδυμο στην καλύτερη εκπομπή, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχετε. Εμείς αφήσαμε, λέει, την Ζυρίχη και είμαστε Ελλάδα. Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες και μετά θα πάμε στις ωραίες παραλίες μας. Εννοείται βέβαια ότι θα περάσουμε και από την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Γρίβα, εκεί στη Γουμένισσα. Να είστε πάντα καλά, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ο φίλος ο Κρίς από τη Ζυρίχη, ο οποίος είναι Θεσσαλονικός τώρα. Μπράβο, βρε αγόρι μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Και πολύ χαίρομαι που σου κάνουμε παρέα και πολύ χαίρομαι που είσαι στην πατρίδα. Να περάσεις όσο καλύτερα γίνεται. Και η ώρα του Κρίς ήρθε, το ζήτησε προηγουμένως, το ακούει τώρα. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς από τον Άρχοντα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ επιτρέπεται να ζητήσω τραγουδάκι, κύριε Κιώση? Σήμερα ειδικά θα κάνω μια εξαίρεση για σένα, να ξέρεις. Εντελώς κατηρικά, έτσι, να είσαι έτοιμος. Μην το παίρνεις απάνω σου τώρα σε αυτό το αυτάρεσκο βλέμμα. Εντάξει. Εσείς είστε ο μάστερ της κονσόλας. Εμείς απλώς εδώ ένα μικρόφωνο κρατάμε. Δεν περνάνε αυτά, κυρία Άννα, να ξέρετε. Αλλά σήμερα είπα να σας κάνω το χατήρι. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς, Κρίς. Αγάπαμε. Αγάπαμε και στη ζωή μου μείνε. Κρυφά συναντιόμαστε λαθρέα, αγάπη μου παράνομη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρου το Σεργιάνι, με έναν έρωτα που έμαθε να χάνει. Δυο κορμιά απελπισμένα σαν τις ράγες απ' τα τρένα, που δεν σμίγουν ποτέ πουθενά. Δικό σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, θα έλεγε ο μεγάλος Βασίλης Καράς. Καλησπέρα. Ρε Συχρίστα, θα βγει άλλος τραγουδιστής από τον Βασίλη? Θα βγει, κάποια στιγμή θα βγει. Κάποια στιγμή. Έχουμε και μια γραμμή, αν θέλεις να την καλωσορίσεις. Και έχουμε και 2-3 μηνυματάκια, τα οποία θα διαβάσουμε ακριβώς αφού πούμε καλημέρα στον άνθρωπο που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ελάτε. Πολύ καλημέρα σας. Α, εδώ είσαι. Πηγαίνω για Ηράκλεια και για να προλάβω το θέμα, το τραγούδι που θα πω, να έχετε καταρχάς ένα όρθιο Σαββατοκύριακο εσείς και όλο το ακροατήριο, όλος ο κόσμος. Επειδή είχα μια περιπέτεια, γρήγορα θα το πω, να το μοιραστώ πάλι. Είχα πολύ και είχε γεννηθεί ο πρώτος μου ο γιος. Σε 10 μέρες που είχα πολύ θεού, γεννήθηκε. Αν έκανε μανούριτσα, μη φέρει τις εκδρομές με τον ΠΑΟΚ, να είμαστε εδώ, να μεγαλώνουμε. Τελικά μου την κάνει μια. Με απείλησε, μου την κάνει. Πάει στη μάνα της. Και τότε όταν άκουσε το τραγούδι ένα χειμωνιάτικο πρωί, μου το λέει ακόμα. Έφυγε. Έφυγε μέσα στη νύχτα η κυρία Μυρσίνη, αλλά ξαναγύρισε. Τώρα δεν ξέρω νύχτα. Όχι, εγώ πήγα την πύρα, δεν ξαναγύρισε. Τη λέω, δεν θα πηγαίνω. Δεν θα πηγαίνω, τη λέω, και μετά σιγά σιγά έγινε και αυτή. Ήρθε εκεί που ήθελα εγώ και μάθηνε και πήγαινα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεροί να είστε όλοι σας. Αφού το είπε τώρα, μην τα ακούς κιόλας. Δεν πρόλαβε να το ζητήσει. Μια καλημέρα πρέπει να στείλουμε στο Γεράσιμο, έχοντας μουσική υπόκρουση την Ελένη Βιτάλη και το χειμωνιάτικο πρωί, ο οποίος μάλλον έρχεται να απαντήσει με το μήνυμά του σε αυτό που ρώτησε ο Ανδρέας νωρίτερα. Και κοίταξε τι λέει, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Απαντάω στον Ανδρέα. Ναι. Να ξέρεις ότι ο λόγος για τον οποίο ξυπνάς το πρωί δεν είναι άλλος παρά για να ακούσεις την υπέροχη φωνή του Χρήστου. Πώς θέλεις να πεις, καλέ? Σε Ελένης Βιτάλη. Εδώ.
θέλει να ακούσει κάποια υπέροχη φωνή εδώ, λέει. Αχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεράσιμε, να είσαι καλά. Έχω γίνει κι εγώ φαν και είστε συνήθεια που δεν κόβετε. Καλημέρα σας. Ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Καλό δρόμο να έχουν τα παιδιά μας, ο Γιάννης και η Μυρσίνη. Λοιπόν, για να δικαιολογήσουμε και το όνομα του σταθμού Ανά, Λίμπερο. Ναι, ναι, να, μάλιστα κύριε. Χωράστε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα βέβαια είναι ο πέμπτος τελικός της Basket League το βράδυ. Στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να δούμε ποιος θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Θέλεις να ρωτήσεις ποιος θέλω να το σηκώσει. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Α, το ξέρουμε, εντάξει. Μη ρωτάς τότε. Όχι ότι έχω και καμιά ιδιαίτερη καήλα. Όποιος θέλει, αλλά αν θα έπρεπε αυτό, οπωσδήποτε να επιλέξω. Ναι. Εννοείται ότι λατρεύουμε Γιαννακόπουλο. Είχε ένα ωραίο παλί story. Μου σε έλεγε ελάτε τώρα στο ΟΑΚΑ. Άρα δεν το ψέλιζε, το διαβάζει στα χείλη για να καταλάβει. Ναι, ναι, μόνο που διαβάζει στα χείλη. Όπως επίσης είπε στον Ναν και στους υπόλοιπους, λέει θα σας πω κάτι και πείτε τους συμπαίκτες σας να σας το μεταφράζουν. Και είπε πώς τους ας πούμε πετσοκόψατε, έτσι δεν είπε αυτή τη λέξη. Ναι, ναι. Κάτι άλλο είπε. Επίσης έχει σήμερα, να γίνει χαμούλη σήμερα, χαμούλη. Ναι, ναι, δεν χάνετε το ματσάκι, θα το δούμε οπωσδήποτε. Όπως επίσης θα δούμε και την πρεμιέρα του Euro. Ξεκινάει το Euro 2024 στην Γερμανία. Καλά, αυτό το είπαμε προηγουμένως, καλά, το ξαναλες. Η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως, εντάξει. Τώρα θα το εμβαθύνουμε λιγάκι. Θα εμβαθύνουμε, εντάξει. Θα πούμε ότι 24 οι ομάδες μετέχουν, χωρισμένες σε 6 ομίλους. Πάμε να τους πούμε επιτροχάδι, έτσι να το θυμίσουμε. Πρώτος όμιλος Γερμανία, Ουγγαρία, Σκωτία, Ελβετία. Δεύτερος όμιλος Ισπανία, Αλβανία, Κροατία, Ιταλία. Τρίτος όμιλος Αγγλία, Δανία, Σλοβενία, Σερβία. Τέταρτος όμιλος Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Πολωνία. Πέμπτος όμιλος Βέλγιο, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουκρανία. Και έκτος όμιλος Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Γεωργία. Να πούμε ότι στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις από τις έξι καλύτερες τρίτες των ομίλων. Οπότε έχουμε μέλλον, πολύ δύσκολο να αποκτηθούν μεγάλα ονόματα σε αυτή την φάση. Εκτός αν έχουμε πάλι κάποια έκπληξη. Δεν μου λέτε κύριε Κιώση, παρακαλώ. Γιατί εμένα με ρώτησε τις προάλλες και σου είπα δεν έχω ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε τίποτα. Εσύ όμως έχεις κάποια φωνούλα ή θα ήθελες, έχεις κάποια επιθυμία για το φετινό Euro? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω βρει καν κάποια ποια ομάδα θα υποστηρίξω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γερμανία όχι πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι. Είδα μια γόησα τάμα σπαθάτη να είναι στο πλάι σου σε ένα κρεβάτι. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το έχει στείλει. Τώρα κάνει να το πω αυτό. Ρε, εσύ Αντώνη θα το πω. Έχει στείλει ο Αντώνης ένα πολύ ωραίο μήνυμα και είναι τύπου κρύο ανέκδοτο, αλλά. Μπαμπά, ρωτάει το αγόρι στον μπαμπά του. Τι είναι οργασμός, παιδάκι, μάται πανέρωτα τη μάνα σου. Τι ρώτησα, λέει, αλλά είπε δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγες προηγουμένα, γιατί ξυπνάει ο κόσμος νωρίς, ρε παιδί μου, απαντάει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας. Δεν συμφωνώ, λέει, με την Ανούλα, λέει, και δεν θέλω να βγει κάποιος άλλος σαν τον Βασίλη Καρά. Άνθρωπος, λέει, πρώτα απ' όλα με κεφαλαία.
Ήταν αυτό. Τώρα για το ξύπνημα νωρίς. Α, τι ωραία ρε παιδιά. Και εγώ νόμιζα μόνο εγώ είχα το μικρόβιο, λέει, της εξεπέρασης της παρέας σας. Την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Και βέβαια κλείνει εδώ πέρα με το ιστερόγραφο που μας σκοτώνει, ρε Σιάννα. Πολύ σταθμή, οκ. Okay. Πολλές παρέες έχει, οκ. Okay. Σαν τη δικιά σας όμως, παιδιά. Δεν λέει καμία. Ορίστε. Αυτό έχουμε καταφέρει και σας ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από ακροματικότητες, πέρα από νούμερα. Που εντάξει και εμείς θα κοιτάζουμε, αλλά οκ, okay, δεν ξυπνάμε το πρωί και ο πρώτος μας καημός είναι να δούμε τα νούμερα όπως κάνουν κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι. Ειλικρινά σας μιλώ και φαντάζομαι εκπροσωπώ και τον Χρήστο λέγοντας αυτό. Εννοείται. Το πολύ πρωινό ξύπνημα στο οποίο όλοι έχουμε μία έφεση για να είμαστε εδώ, θέλοντας και μη γίνεται καλύτερο μαζί σας και γίνεται και ευκολότερο. Νιώθω πια είσαι όταν λες το σ' αγαπώ. Σαν μια βασίλισσα τσιγκάνα που περνάει και μπαίνει στις καρδιές σαν να ήταν μετρό. Που φωτισμένο βάζει μπρος και ξεκινάει. Τέλικια δέσποτη παρόλη την αγάπη. Έτσι σε θέλω και έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άλλο. Ψάχνω να βρω κάποιο τραγούδι, πας και μου ξέφυγε, αλλά εντάξει, νομίζω. Σου ξέφυγε το δικό μου, Χριστάκο. Δικό μου και να θέλω να μου ξεφύγει, αλλά μου δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, έχω μία πρόταση και έτσι ορθά, κοφτά και δημόσια θα την καταθέσω. Αχα. Και όπως πάντα, με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες και ελεύθεροι, όπως είμαστε στην πρωινή αναφορά, νομίζω ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να υπερψηφιστεί. Τι λες, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που λέγεται «Γιατί πολύ σ' αγάπησα». Α, μάλιστα, ναι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, ο Αντώνης επανέρχεται, σου λέει αφού σας άρεσε το προηγούμενο, επανέρχομαι και με το επόμενο. Βέβαια, ποια εκτέλεση. Μην καπνίζεις, μου λέει. Σκέψου το μέλλον σου. Μα όταν σκέφτομαι το μέλλον μου, πίνω κιόλας. Ποια εκτέλεση από το «Γιατί πολύ σ' αγάπησα» όμως, θέλεις να ακούσεις, έχεις κάποια. Θέλω από Σωκράτη Μάλαμα. Μάλαμα, όχι, εντάξει. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν τις 8 και το παρεάκι και αυτή τη εβδομάδα σιγά σιγά θα αποχωρήσει. Θα χρειαστεί να δώσουμε τη θέση μας στον απλό παρατηρητή. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να θυμίσω σε όλους ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα με μια αποκλειστικότητα που πάρα πολύ θα θέλανε. Αλλά εμείς εδώ στο Λίμπερο το καταφέραμε και θα έχουμε τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση στο στούντιο. Δεν χάνεται η σημερινή συνέντευξη, η σημερινή κουβέντα αν θέλεις. 10 με 12 SDN σε θέση Λίμπερο και ο Μάκης Γκαγκάτσης θα είναι εδώ, θα είναι στο στούντιο και θα σας τα πει όλα. Δεν θα το χάσετε αυτό. Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ. Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη τους σε μένα να φορτώνουν και τα λάθη τους σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά. Ξέρεις τι δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, Άννα μου, Σήμερα? Ναι. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Μη μου πεις Βασίλη. Όχι, έτσι. Όχι, καρά. Από Κωνσταντίνου εννοώ. Α, ακούσαμε και από Κωνσταντίνου. Το Τσεκεβάρα. Αυτός που δεν ακούστηκε σήμερα νομίζω είναι αυτός. Επειδή θα έπεσε
Θα πεις φωτιά να μας κάψει, αν δεν βάλουμε και λίγο μετρό πάνω. Ας το ακούσουμε λιγάκι. Όσο προετοιμαζόμαστε, Άννα μου, για ποιο πράγμα? Για την καλύτερη της ημέρας. Α, αυτά είναι. Μπαλκονάκι, σαν λουλούδια θάνατο. Μα εγώ σαν τα ειδονάκι παίζω με το θάνατο. Δεν με νοιάζει κι αν πέθανω, δεν με νοιάζει κι αν χαθώ. Ένα μόνο με μαραίνει που μ' αφήνεις μοναχό. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στ' άλλα αίμα δεν θα βγει. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με θες τα τρία. Δεν πατάω και πάνω στον τραγουδιστή για να το πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την καλή είδηση της ημέρας και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, η καλή είδηση θα έρθει από αυτό που ο Θυμόσοφος Λαός ξέρει, λέει, επιμένει και πόσο δίκιο έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, φίλε. Ναι. Όχι, θα σας το αποδείξω, θα σας το αποδείξω. Δεν είναι μόνο λόγια του αέρα. Ανακοινώθηκαν οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών. Αχα. Με 625 βραβευμένες ακτές η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη ανάμεσα σε 52 χώρες. Κατέχει τη δεύτερη θέση, κακώς που δεν κατέχουμε την πρώτη. Και οι περισσότερες γαλάζιες σημαίες, ο πρώτος νομός στην Ελλάδα με γαλάζιες σημαίες είναι φυσικά η Χαλκιδική μας. Γατάκια, αίμα, γατάκια. Αίμα, σαν τη Χαλκιδική είναι. Εμείς σας το λέμε, δεν το πιστεύετε. Γι' αυτό και εγώ μετά την εκπομπή βούρια Χαλκιδική, φίλε. Απ' την αρχή ήσουν αποφασισμένη εσύ. Βρε, εγώ τώρα περιμένω πότε θα πάει. Θα πηγαίνει Παρασκευή 8 η ώρα για να την κάνω. Αν σε κατάλαβα, Άννα μου, σε κατάλαβα. Αν ξύπνησαν οι σκλάβοι, Αντωνάκη. Ξύπνησαν οι σκλάβοι. Λοιπόν, για τους σκλάβους του ρεύματος και για να ξυπνήσετε όλοι, έχουμε το μεγάλο μας χορηγό, έχουμε τον υποστηρικτή της εκπομπής μας, έχουμε τον Χρήστο Ορφανίδη και τα φωτοβολταϊκά του στη Λαγκαδά 53. Η συνεργασία μας ξεκινάει από σήμερα και εύχομαι να διαρκέσει για πάρα πολύ καιρό, για να σας ενημερώνουμε καθημερινά ότι αν πάτε στο κατάστημα στη Λαγκαδά 53 ή αν τηλεφωνήσετε στο 6937-966-989, θα μπορέσετε να προμηθευτείτε το υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα για να μειώσετε τους λογαριασμούς του ρεύματός σας 80% ετησίως. Δηλαδή, αν πληρώνατε το χρόνο 1000 ευρώ για ρεύμα, πλέον θα πληρώνατε 200. Το έχετε καταλάβει αυτό που σας λέω? 80% μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος ετησίως μόνο από τα φωτοβολταϊκά του Χρήστου Ορφανίδη, μόνο στη Λαγκαδά 53. Σας προτρέπω σήμερα κιόλας να επισκεφτείτε το κατάστημα και θα δείτε ότι το ίδιο το κατάστημα ηλεκτροδοτείται από τον ήλιο, δεν έχει ανάγκη τίποτε άλλο. Και βέβαια να θυμίσω ότι ήδη από το 2006 η εταιρεία Ορφανίδη με φωτοβολταϊκά και με όλους τους ειδικούς στη διάθεσή σας είναι δίπλα σας και παραμένει δίπλα σας σχεδόν μια εικοσαετία. Για να σας βοηθάει τώρα που οι ολιγάρχες του ρεύματος κοντεύουν να μας πιούν το αίμα, εμείς έχουμε τη λύση. Λαγκαδά 53. Πώς απ' την ψυχή μου. Με λείπει τώρα, σας ανακοινώνουμε από τη μας. Όπου μη το λες αυτό το με λείπει, Χρήστο. Ναι, γιατί... είναι, με λείπει όμως. Με λείπει. Σήμερα πέρασα πάρα πολύ. Με κάνεις κομμάτια, αγάπη μου, με κάνεις κομμάτια. Ζηλεύω λιγάκι να πω την αλήθεια μου που θα πας Χαλκιδική, Άννα, δεν το κρύβω. Να περάσεις τέλεια και ακόμα καλύτερα να περάσουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες της ακροατές που μας ακούνε. Να επιστρέψουμε όλοι με χαμόγελο και καλή διάθεση το πρωί της Δευτέρας εδώ στους 107,4 στο Λίμπερο και στην πρωινή αναφορά. Πάντως, αν θέλεις, είσαι καλεσμένος μου. Έλα και άσε τον ντους στο σπίτι. Μακάρι εσύ είπες ότι προτιμάς τον ντους. Μακάρι να μπορούσα, μακάρι να μπορούσα. Αυτός ο κύριος την επόμενη κύριε. Φορά, καλά. Τώρα, δεσμεύεσαι. Δεν ξέρω, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ίσως κάνω κάτι, γιατί την άλλη εβδομάδα έχει πάλι βουνό, χωριό. Θα πάω προς τα εκεί. Όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, τη Δευτέρα τα σπουδαία, εδώ θα είμαστε στις 6 ακριβώς. Να περάσετε υπέροχα και να απολαύσετε αυτό που θα ακούσετε τώρα. Φίλια πολλά, αγάπες μου.